Λοιπόν, γεια σας παιδιά, θα κάνουμε σήμερα το μάθημά μας, το οποίο βέβαια υπάρχει και βιντεοσκοπημένο από τη Διαζώσεις εκδοσή του. Λοιπόν, μπορείτε δηλαδή το ίδιο μάθημα, θα το κάνουμε σήμερα υπό καλύτερες συνθήκες πιστεύω, γιατί όπως θα δείτε στο βίντεο που είναι αναρτημένο με το αυτό το όνομα που φαίνεται εδώ στο slide, το βασικό κλινικό παθολογικό φροντιστήριο για το ουροπητικό με μήλαιο πλασματικές νόσους, στην αρχή είναι τέτοια η φασαρία, που ειλικρινά ζορίζεται κανένας να ακούσει τι λέω. Αυτό έγινε κανονικά σαν Διαζώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε και κάνουμε το μάθημα με μεγαλύτερη άνεση από ό,τι σε ένα φυσικό χώρο. Γιατί ο φυσικός χώρος εκτρέπει λίγο την φασαρία όταν βρίσκεστε με φυσική παρουσία ο ένας δίπλα στον άλλον. Ενώ εδώ πέρα που έχουμε την ηλεκτρονική παρουσία, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ πιο ήρεμο. Ελπίζω βέβαια ότι μπορείτε και με βλέπετε, γιατί για κάποιο λάθος δεν έκανα αυτό που είχα κάνει στο χειμερινό εξάμηνο και είχατε και την, βλέπατε και έναν άνθρωπο να μιλάει δηλαδή στην οθόνη. Και ουσιαστικά για τα μαθήματα που ξεκινήσαμε φέτος, τα περισσότερα ήταν σαν να ακούτε απλώς έναν εξάψαλμο χωρίς να βλέπετε κάποιον να μιλάει. Που αυτό βέβαια δεν είναι. Είναι πολύ κουραστικό και οπότε αξίζουν πολύ περισσότερα συγχαρητήρια σε αυτούς που μπόρεσαν και το αντέξανε μέχρι το τέλος. Αν και οφείλω να σας ομολογήσω ότι επειδή τίθεται και ένα θέμα, αυτοί οι οποίοι είναι ενεργοποιημένοι και ως συμμετέχοντες, ας πούμε, στο μάθημα, κατά πόσο μπορούμε να παίρνουμε παρουσίες κτλ. Κοιτάξτε, εγώ παιδιά, από τα άτομα που παρακολουθούν το μάθημα, αυτή τη στιγμή 77, εκείνο που ξέρω ότι το παρακολουθούν είναι αυτοί που απαντούν στις ερωτήσεις μου. Γιατί βλέπω κάποιες απαντήσεις, οπότε οι μόνοι σίγουροι ότι παρακολουθούν το μάθημα είναι αυτοί. Τώρα, οι υπόλοιποι είτε παρακολουθούν το μάθημα μη συμμετέχοντας στη συνομιλία, οπότε εγώ δεν ξέρω αν το παρακολουθούν, γιατί δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω με κάμερα, ή μπορούν να κάνουν οποιασδήποτε άλλες δουλειές μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω τι, που είσαστε, σε ποιο χώρο είσαστε και τι μπορείτε να κάνετε. Δηλαδή θέλω να πω λίγο να σοβαρευόμαστε. Όταν λέμε ότι παίρνουμε παρουσίες, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όντως παίρνουμε παρουσίες. Αν είναι να μην πάρουμε τις παρουσίες και θέλουμε να το κάνουμε απλώς το πράγμα τυπικώς για να δώσουμε μια σοβαροφάνεια στην όλη διαδικασία, προσωπικώς σε μένα ξέρετε ότι η σοβαροφάνεια δεν μου ταιριάζει. Αντίθετα, προσπαθώ να μου ταιριάζει η σοβαρότητα, παρότι πολύ συχνά τη σοβαρότητα, εκτός από την προσπάθεια που κάνω σε προσωπικό επίπεδο για να προετοιμάζομαι καλά για τα μαθήματα, τη διανθίζω με ένα στυλ, με ένα ύφος καθαρά χιουμοριστικό, έτσι αστείο, γιατί πιστεύω ίσως ότι τα πιο σοβαρά πράγματα γίνονται αντιληπτά όταν τα σερβίρεις με έναν τρόπο αστείο. Γενικώς η σοβαροφάνεια εμένα δεν μου πηγαίνει πάρα πολύ, πιστεύω το έχετε καταλάβει. Τέλος πάντων, αυτός είμαι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ο κάθε εκπαιδευτής και ο καθένας είναι ότι πρέπει να τις αξιοποιεί προς όφελός του από εσάς που παρακολουθείτε το μάθημα για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει στην αρχή και των μαθημάτων της προηγούμενης εβδομάδας. Και μια έκκληση που κάνω δηλαδή να μπορείτε να παρακολουθείτε αυτά τα μαθήματα, νομίζω ότι πλέον έχω το δικαίωμα να το κάνω και να περιμένω την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση από εσάς, γιατί πλέον έχουμε φύγει από το επίπεδο των προθέσεων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην αρχή του προηγούμενου εξαμήνου, όταν είχα κάνει ένα εισαγωγικό μάθημα, έλεγα κάποιες ιδέες, ξέρω εγώ, κάποιες προθέσεις που έχω για την εκπαιδευτική διαδικασία και φυσικά εσείς πολύ δικαιολογημένα είσαστε κουμπωμένοι, γιατί θα μπορούσε να ισχύει το αξίωμα, ολολόγια είναι αυτός. Όπως και όλοι οι άλλοι. Σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα όμως είδατε ότι έχει γίνει μια δουλειά. Γι' αυτό, αν χρειάζεται να επικαλυστώ κάτι για να προσέξετε αυτά τα μαθήματα, δεν είναι ούτε οι παρουσίες που μπορεί να φαίνονται στον αριθμό των συμμετεχόντων, ούτε σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο έργο που έχει γίνει. Επειδή έχει γίνει ένα έργο το οποίο πια είναι απτό και χάρη στην τηλεκπαίδευση είναι και αποτυπωμένο σαν βίντεο, τα οποία πάντα επιδέχονται βελτιώσεως, αλλά μη μας πιάνει και τελειομανία. Έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, αλλά και αυτό που θα κάνουμε είναι καλό, είναι θετικό, ακόμα και αν δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Έτσι, τελειομανία είναι μια ζόρικη νεύρωση, η οποία με απασχολούσε πολύ παλαιότερα. Τώρα τελευταία νομίζω ότι την έχω θασεύσει αρκετά και όταν κάνω κάτι και ας μην αγρασεί απόλυτα, αυτό που κάνω, από το να μην κάνω τίποτα, είναι σίγουρα καλύτερο το ότι υπάρχει κάτι. Ας πούμε, αυτό που λέγαμε για τις
τους παρακολουθούντε, θυμηθείτε τι έγινε με εκείνα τα προγράμματα που είχαν προτείνει σαν έτσι υπό μορφή μιας ενίσχυσης να τα παρακολουθήσουν κάποιοι εκεί κατά τον δεύτερο μήνα της πανδημίας φέτος, και παίζανε οι υπολογιστές μέρα νύχτα και δεν πρόσχε κανένας και απλώς ήταν ένας υπολογιστής που μιλούσε φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα δικά μου μαθήματα δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, στη φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Γι' αυτό θα προσπαθούμε όσο μπορεί να τα συζητάμε μαζί. Και μάλιστα φτιάχνω, θέλω να σας πω, και ένα ερωτηματολόγιο που θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων αν σας το μοίραζα, να μου πείτε λίγο τις απόψεις σας για την τηλεκπαίδευση, γιατί κατάλαβα ότι είναι κάτι που μου αρέσει, έχοντας την εμπειρία των αμφιθεάτρων και της σχετικής ανεπάρκειάς μου να κάνω έτσι μια γενική ησυχία στα παιδιά που παρακολουθούσαν. Κάποια παιδιά που ήθελαν να με παρακολουθήσουν, με παρακολουθούσαν στις διαζώσεις μου, στα διαζώσεις μου μαθήματα, αλλά φυσικά υπήρχε και ένας πολύ μεγάλος αριθμός που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και γινόταν μια οχλαγωγία, με αποτέλεσμα να φωνάζω για να μπορώ να ακούγομαι κτλ. Τα πρώτα χρόνια ήμουν αρκετά γραφικός σε αυτό το σημείο. Τα τελευταία χρόνια είχα αποκτήσει έτσι μια κάποια καλύτερη εμβέλεια στο ακροατήριο και μπορούσα να κρατήσω την προσοχή του, αλλά πάλι κουραζόντουσαν. Ενώ τώρα μπορεί ο καθένας που κουράζεται απλώς να αποχωρήσει από το μάθημα, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Εξάλλου τα δικά μου τα μαθήματα είναι και βιντεοσκοπημένα και μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς σε πλαίσιο ετερόχρονης τηλεκπαίδευσης και είμαστε μια χαρά. Σήμερα δεν πιστεύω, για να είμαστε κάπως και πιο χαλαροί, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα για να μπορεί να ξεκουραστεί κάποιος έτσι λίγο το μυαλό του και μετά να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, να πάμε στην πρώτη μας διαφάνεια. Λοιπόν, να δούμε πρώτα φυσιολογικές τιμές, τις οποίες βρίσκουμε έτσι σε έναν γενικό έλεγχο, όχι τίποτα πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις, τις πολύ βασικές τιμές που κοιτάζουμε για την νεφρική λειτουργία. Είπαμε, η κρεατινίνη του ορού, κοιτάξτε εδώ τη φυσιολογική, τη διακύμανση, μισό έως 1,4 οι φυσιολογικές τιμές σε μιλιγκράμμα ανά διέλ. Η ουρία πάλι ορού, 7 έως 21. Ο καλύτερος δείκτης είναι η κρεατινίνη σε άτομα που είναι επαρκώς ενυδατωμένα. Μας δείχνει καλά την νεφρική λειτουργία, πόσο επαρκής είναι. Και η ουρία βέβαια εκτιμάται και αυτή, γιατί στην νεφρική ανεπάρκεια δεν μπορεί να αποβληθούν αυτά τα αζωτούχα προϊόντα της ουρίας, οπότε μένουν στο αίμα και εγκαθίσταται αζωθεμία, οπότε αυξάνει και η ουρία στον ορό. Μέσα εδώ έχουμε βάλει και την λευκοματίνη, δηλαδή την αλβουμίνη στον ορό. Μπορείτε να σκεφτείτε με πιο σκεπτικό στον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας αξιολογούμε την ποσότητα της λευκοματίνης στον ορό. Γιατί νομίζετε ότι αυτός είναι ένας δείκτης που δυνητικά δείχνει πόσο καλά λειτουργούν οι νεφροί? Τι λέτε? Όχι, τα λεμφώματα δεν δηλώνουν η φλεγμονή. Βέβαια, ένα εξίδρωμα φυσικά μπορεί να έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε λεύκωμα, αλλά το εξίδρωμα δεν είναι μέσα στο αίμα. Το εξίδρωμα είναι κύτταρα και στοιχεία που έχουν βγει από το αίμα και είναι στους ιστούς. Το έχετε απαντήσει πολύ καλά, ναι. Είναι το θέμα ότι ακριβώς αν είναι πολύ χαμηλά τα λευκώματα, μπορεί να σκεφτούμε ότι αποβάλλονται πολύ. Έτσι, ότι αποβάλλονται από τα ούρα, ότι υπάρχει δηλαδή μια αυξημένη αποβολή λευκώματος, γιατί δεν λειτουργεί καλά κάτι στο νεφρό και χάνεται πολύ λεύκωμα, οπότε τότε προφανώς πέφτει και η τιμή της αλβουμίνης στο νερό. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που στις δυτικές κοινωνίες οδηγούν τους περισσότερους ασθενείς στον τεχνητό νεφρό ή στην λίστα για την μεταμόσχευση. Λοιπόν, είναι η νεφροσκλήρυνση, ποιος θα το περίμενε, από διαβήτη που δεν ρυθμίζεται καλά, από υπέρταση που δεν ρυθμίζεται καλά, έτσι περίπου τα 2/3 των αιμοκαθερόμενων ασθενών έχουν χάσει τους νεφρούς, τους αμφότερους, από αυτά τα δύο πολύ ύπουλα νοσήματα. Και ύπουλα γιατί φυσικά δεν κάνουν κραυγαλαία συμπτώματα.
Άρα τι θα γίνει, ένας άρρωστος που είναι διαβητικός πρέπει να κάνει εξετάσεις ούρων για μικρό αλβουμινουρία, μήπως φεύγουν δηλαδή έτσι μικρές ποσότητες αλβουμίνη στα ούρα και έτσι αυτό θα αποτελεί ένα δείκτη κινδύνου προσβολής του νεφρού από αυτό το συστηματικό νόσημα. Μετά φυσικά είναι σπειραματοπάθειες, ένα 10% των ασθενών τελικού σταδίου, κληρονομικές νόσοι όπως είναι η πολυκυστική νόσος που οδηγούν τους αρρώστους στον τεχνητό νεφρό, στην μεταμόσχευση, στο νεφρό τελικού σταδίου. Αυτά δηλαδή τα νοσήματα που οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν αιμοκάθαρση με τη συχνότητα αυτή που πρέπει να την κάνουν για να είναι συμβατή με τη ζωή. Λοιπόν, σε ιστολογικό επίπεδο θα δούμε μη νεοπλασματικά νοσήματα που μπορεί να ξεκινάνε από τα σπειράματα, έτσι τα νεφρικά σωμάτια ή τα αγκιώδη σπειράματα, σκέτα σπειράματα θα τα λέμε, έτσι χάρη συντομίας, και φυσικά τότε έχουμε μια σπειραματοπάθεια. Θυμάστε που λέγαμε όταν κάναμε τη δομή του νεφρού ότι λόγω της πολύ στενής αλληλεξάρτησης των στοιχείων του νεφρώνα μπορεί μια βλάβη να ξεκινήσει από τα αγκία του διαμέσου υποστρώματος, πρωτοπαθώς από εκεί, να, ο διαβήτης, έτσι, η υπέρταση. Κάνει την αρτηριδιοϊαλίνωση, έτσι, οπότε στενεύει τα αγκία και δευτεροπαθώς επηρεάζεται η αγκίωση των σπειραμάτων και αυτά δευτερογενώς σκληρύνονται. Εντάξει, αυτό είναι μια δευτερογενής προσβολή των σπειραμάτων. Δεν είναι όμως σπειραματοπάθεια, για να συνονοούμαστε, όταν μιλήσουμε σπειραματοπάθεια θα πούμε για ένα νόσημα που ξεκινάει από τα σπειράματα. Εντάξει, ωραία. Τα νοσήματα λοιπόν μπορεί να ξεκινούν από τα σπειράματα και είτε να υπάρχει η σπειραματοπάθεια μόνη της στο νεφρό ή να συνδυάζεται με ένα συστηματικό νόσημα. Όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος που είναι ένα πολύ συστηματικό νόσημα, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση η σπειραματοπάθεια λέγεται δευτεροπαθής. Αν μόνο ο νεφρός συμμετέχει στη νόσο, είναι μια σπειραματοπάθεια δηλαδή που δεν έχει έξωνεφρικές εκδηλώσεις από άλλο συστηματικό νόσημα, τότε η σπειραματοπάθεια λέγεται πρωτοπαθής. Και πάλι να ξεχωρίσουμε την δευτεροπαθή σπειραματοπάθεια, μια νόσο δηλαδή που ξεκινάει από τα σπειράματα, αλλά παράλληλα συνυπάρχει και εκτός των νεφρών άλλο νόσημα, όπως είναι μια πορφύρα Henoxen Lyme, όπως είναι ένα συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, οπότε αυτή είναι μια δευτεροπαθής σπειραματοπάθεια, από μια δευτερογενή προσβολή των νεφρικών σπειραμάτων από νοσήματα που ξεκινούν από άλλα στοιχεία του νεφρικού παρενχήματος, όπως είναι το διαμεσοσωληναριακό στοιχείο και τα αγκία του διαμέσου υποστρώματος. Άρα αυτό είναι μια διάκριση όταν βλέπουμε ένα πάσχον σπείραμα ιστολογικά που πρέπει να μας απασχολεί. Είναι σπειραματοπάθεια πρώτα απ' όλα, μάλιστα. Είναι σπειραματοπάθεια πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Και αν δεν είναι σπειραματοπάθεια, αυτό το προσβεβλημένο σπείραμα είναι δευτερογενός προσβληθέν από ένα άλλο νόσημα που προσβάλλει κάποια άλλα στοιχεία του νεφρικού παρενχήματος, όπως είναι το διαμεσοσωληναριακό στοιχείο ή τα αγκία του διαμέσου υποστρώματος. Και το ίδιο ισχύει και για την προσβολή των άλλων τμήματων. Δηλαδή, είναι μια προσβολή του διαμεσοσωληναριακού στοιχείου, το οποίο μια χρόνια φλεγμονία, ας πούμε, παχύνει το τυχώματα των αγκίων εκεί πέρα, στο διάμεσο υπόστρωμα, αλλά τα παχύνει αυτά τα τυχώματα τα δευτερογενώς. Η φλεγμονή είναι εστιαζόμενη στο διάμεσο σωληναριακό στοιχείο, δηλαδή στο διάμεσο υπόστρωμα και στα οροφόρα σωληνάρια, λόγω όμως της διαιώνησης των χρόνιων φλεγμονωδών κυττάρων, δευτερογενώς προσβάλλονται τα αγκία του διαμέσου υποστρώματος και παχύνεται το τύχωμά τους, άρα πάλι δευτερογενώς ή αν θέλετε τρίτογενώς προσβάλλονται και τα σπειράματα τα οποία δεν αιματώνονται καλά, έτσι, από τα παχυσμένα αγκία. Αλλά η βλάβη ξεκίνησε από το διάμεσο σωληναριακό στοιχείο. Εντάξει. Αντίστοιχα, αν ξεκινήσει η βλάβη από τα αγκία του διαμέσου υποστρώματος, φυσικά δευτερογενώς θα προσβλεθούν τα σπειράματα και αφού θα προσβληθούν τα σπειράματα και δεν θα βγαίνει απαγωγό αρτηρίδιο από το οποίο εξαρτάται η αιμάτωση των ουροφόρων σωληναρίων, πάλι δευτερογενώς ή τριτογενώς, αν θέλετε, θα προσβληθεί και το διαμέσου σωληναριακό στοιχείο. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάποιες βασικές διευκρινήσεις που κάναμε για την ταξινόμηση αυτών των νοσημάτων παθογενετικά. Πάμε τώρα να δούμε όταν δεν λειτουργούν καλά τα σπειράματα, ποιες κλινικές μορφές έχουμε. Έτσι. Γιατί εσείς θα έχετε τον άρρωστο από την άποψη μιας κλινικής συμπτωματολογίας.
την οποία εμείς σαν ιστοπαθολόγοι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας για την ιστολογική μας διαφοροδιάγνωση. Και όπως πάντα τονίζουμε, οι κλινικές πληροφορίες είναι εκ των όνου κάνοφ για μια σωστή ιστολογική διάγνωση. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι το μικροσκόπιο δεν είναι ένας αναλυτής που του βάζει ένα δείγμα που λέγεται ιστός και σου βγάζει μια απάντηση όπως βγάζει τις τιμές των στοιχείων στο βιοχημικό έλεγχο. Όχι. Το μικροσκόπιο αξιολογεί μέσω του ιστοπαθολόγου που έχει τις πληροφορίες από τον κλινικό γιατρό, τον νεφρολόγο εν προκειμένου, για την κλινική συνδρομή που είχε ο άρρωστος, τα απολύτως χαρακτηριστικά και απαραίτητα να τα ξέρει ο παθολογοανατόμος, ο ιστοπαθολόγος, απεικονιστικά ευρήματα και άλλα παρακλινικά ευρήματα, και μετά, αφού τα ξέρει αυτά, έχει και τα ιστολογικά ευρήματα για να τα συνδυάσει, να τα συνδυάσει με την κλινική και την υπόλοιπη παρακλινική εικόνα. Λοιπόν, μια ασπειραματοπάθεια μπορεί λοιπόν να εκδηλωθεί με νεφρωσικό σύνδρομο, που είναι τόσο μεγάλη απώλεια λευκώματος, βλέπετε, πάνω από 3 ή πάνω από 3,5 γραμμάρια την ημέρα, κάνεις δηλαδή τους σταυρούς στο λευκώμα και σου βγαίνουν 3-4 σταυροί, μετράς το λευκώμα ούρων 24 ώρου και έχει αυτήν εδώ τη μεγάλη πρωτεϊνουρία, οπότε το ΗΠΑ δεν μπορεί να συνθέσει καλά τα λευκώματα, εγκαθίσταται υποσφαιρινομία και άρα προκύπτει ίδυμα. Κύρια λόγω μείωσης της ενδαγκιακής κολοϊδοσμωτικής πίεσης. Αυτό το ίδυμα λοιπόν οφείλει να είναι ένα ίδυμα όχι εντοπισμένο, αλλά γενικευμένο, και μάλιστα ένας άρρωστος που έχει αυτό το νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να θρομβωθεί η νεφρική του φλέβα και να πονέσει και να μην είναι ούτε από πέτρα, ούτε από έμφρακτο, ούτε από κάτι άλλο, να είναι από θρόμβωση λόγω της βαριάς πρωτεϊνουρίας και ακόμα να πάθει και περιτονίτιδα μετά από μια λίμποξη από βακτήριο, στρεπτόγωγο της πνευμονίας. Αυτή λοιπόν είναι η συνδρομή που προβάλλει η βαριά απώλεια λευκώματος. Άλλη συνδρομή είναι το νεφρητιδικό, το οξύ νεφρητιδικό ή νεφρητικό σύνδρομο. Εδώ η λευκοματουρία είναι ήπια το πολύ ως μέτρια. Σε καμία περίπτωση δεν πιάνει αυτά τα επίπεδα του νεφρωσικού συνδρόμου. Υπάρχει μια αιματουρία, μάλιστα, η οποία μπορεί να τη βλέπει ο άρρωστος και να κοκκινίζουν τα ούρα του ή να τη δείχνει η γενική ούρων. Κάποια μείωση στον όγκο των ούρων, άρα αφού μειώνονται τα ούρα, υπάρχει κατακράτηση νατρίου και νερού και αυξάνει ο ενδαγκιακός όγκος και βλέπετε ότι αφού αυξάνει ο ενδαγκιακός όγκος μπορεί να προκληθεί υπέρταση. Υπέρταση λόγω τι πράγματος? Λόγω υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας και να γίνουν και ειδήματα. Άρα με ήδη αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη πει τα κλινικά, δύο μορφές ειδημάτων που συνδέονται με την νεφρική λειτουργία, ποιες είναι, που είναι παθογενετικά ξεχωριστές. Η μία ποια είναι? Η μία είναι το ήδημα που έπεται του, που συνοδεύει μάλλον, την πολύ βαριά λευκοματουρία, το νεφρωσικό σύνδρομο. Και το άλλο είναι το ήδημα που συνοδεύει τι πράγμα? Το να αυξηθεί πάρα πολύ ο ενδαγκιακός όγκος αίματος. Γιατί? Γιατί υπάρχει ολιγουρία. Δεν βγαίνουν αρκετά ούρα. Οπότε υπερφορτώνεται η κυκλοφορία, γι' αυτό και όταν ένας άρρωστος, ας πούμε, δεν ουρεί αρκετά, δεν πρέπει να του συστήσουμε να πίνει πάρα πολλά υγρά, γιατί αν δεν μπορεί να ουρήσει, όλα αυτά τα υγρά που πίνει, τι θα του κάνουν? Τι θα επηρεάσουν. Αν ένας άρρωστος δηλαδή δεν βγάζει πολλά ούρα, δεν πρέπει να του λέμε πίνε και πίνε υγρά για να μπορέσεις να ουρήσεις, γιατί τι μπορεί αυτό το πράγμα να επηρεάσει? Ποιο σύστημα? Το οποίο ειδικά σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, αν είναι επιβαρωμένο, μπορεί να υποστεί και κάμψη το σύστημα αυτό και να αποβεί θανατηφόρο. Τι λέτε? Βεβαίως, πολύ σωστά. Ακριβώς. Το καρδιαγγειακό. Κυκλοφορικό. Έτσι. Άρα είπαμε, όταν βλέπουμε ένα ίδημα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν αυτό το πράγμα είναι λόγω νεφρωσικού συνδρόμου, άρα μετράμε το λεύκωμα των ούρων του 24ωρου, ή αν είναι κάτι από επιφόρτιση της κυκλοφορίας, του αίματος, επειδή δεν βγαίνουν αρκετά ούρα. Εντάξει, οπότε κατακρατάτε νάτριο και μαζί με αυτό και νερό. Είναι λοιπόν το οξύ νεφρητιδικό σύνδρομο.
Μια όμως άλλη κλινική συνδρομή είναι κάτι που μπορεί να ξεκινάει σαν οξύνεφρητιδικό σύνδρομο, αλλά μέσα σε ένα σχετικά σύντομο διάστημα, εβδομάδων ή μηνών, τι γίνεται, οδηγούμαστε σε νεφρική ανεπάρκεια. Και τι σημαίνει οδηγούμαστε σε νεφρική ανεπάρκεια, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, βάσει αυτών που έχουμε πει και σήμερα προηγουμένως, αλλά και στα προηγούμενα μαθήματα. Γιατί δηλαδή, πώς θα ξεχωρίσω ένα οξύνεφρητιδικό νεφρητικό σύνδρομο από μια ταχαίως εξελισσόμενη σπειραματική βλάβη. Λέμε η ταχαίως εξελισσόμενη σπειραματική βλάβη μας κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Πώς την καταλαβαίνουμε την νεφρική ανεπάρκεια? Τι έχετε μάθει από τα μαθήματα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής? Η μία σκέψη βεβαίως, βεβαίως είναι να είναι οξεία. Έτσι, μπράβο. Να είναι οξεία η νεφρική ανεπάρκεια. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε δεν βγάζουμε ούρα. Και φυσικά οι άλλοι που ακόμα και αν βγάζουν ούρα, αν βγαίνουν ούρα, πώς την καταλαβαίνουμε, το γράψατε νομίζω. Ναι, η αναιμία όχι τόσο πολύ, γιατί έχει μια τόσο ευρεία αιτιοπαθογένεση, που δεν είμαι σίγουρος ότι θα την αποδώσω σε νεφρική ανεπάρκεια, έτσι. Παρότι η αναιμία είναι στοιχείο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Κυρίως σε μια νεφρική ανεπάρκεια η οποία δεν είναι οξεία, δηλαδή δεν συνοδεύεται από ανουρία, έτσι. Πώς είναι εκείνο που θα την καταλάβω? Ήδη το έχετε γράψει. Το έχετε γράψει μερικοί. Αυξάνει τι πράγμα? Έτσι, την κρεατινίνη και την ουρία. Αυτή είναι, είπαμε, οι δείκτες, έτσι, της νεφρικής λειτουργίας. Αυτή λοιπόν είναι ταχαίως εξελισσόμενη. Πάμε τώρα στην υποτροπιάζουσα αιματουρία. Τι έχουμε τώρα εδώ? Δύσμορφα ερυθροκύτταρα. Δύσμορφα με ποια έννοια? Η μορφολογία των ερυθροκυτάρων έχει να κάνει με την προέλευσή τους. Το πιο συχνό αίτιο αιματουρίας τι είναι? Μια πέτρα που μετακινείται και ξύνει λίγο το βλενογόνο της αποχετευτικής μοίρας του οροποιητικού και ματώνει, ή ένα νεόπλασμα που είτε αναπτύσσεται στην αποχετευτική μοίρα, είναι δηλαδή ουροφιλιακής αρχής, ή είναι από το ένα νεφροκυταρικό καρκίνωμα που έχει βρει πρόσβαση στην νεφρική πύελο και εκεί διαβιβρώσκει κάποια αγγεία και ματώνει. Εντάξει. Υπάρχουν όμως και αιματουρίες οι οποίες είναι σπειραματικής αρχής. Αυτά τα αποβαλώμενα ερυθρά έχουν ένα ιδιαίτερα δικό τους δύσμορφη εμφάνιση. Εντάξει. Και όταν έχουμε ερυθροκύτταρα σπειραματικής προέλευσης στα ούρα, αυτό δηλώνει ενεργό σπειραματική νόσο. Και φυσικά η κατάληξη είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, που είπαμε ότι ένα σπειραματικό νόσημα όταν πια έγινε εκδηλωμένο με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, φυσικά πέραν από την αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης που είναι εκ των ονουκάνευ, θα πρέπει να κάνει και την αναιμία, τις διαταραχές του pH, έτσι, με την έννοια της μεταβολικής οξέωσης, την αναιμία είπαμε επειδή δεν παράγεται ερυθροποιητίνη, τη διαταραχή στο ισοζύγιο ασβεστίου και φωσφόρου, όπως θα μας απασχολήσει σε μια από τις επόμενες περιπτώσεις. Λοιπόν, το φυσιολογικό σπείραμα είναι η χρώση αργύρου. Θυμάστε, η χρώση αργύρου μαζί με την μπας, τι μας αναδεικνύει κυρίως στο σπείραμα? Το θυμάστε αυτό? Η χρώση αργύρου σε συνδυασμό με την μπας, τι μας αναδεικνύει? Έτσι. Μας αναδεικνύει περιοχές, βεβαίως, όπου είναι κολαγόνο 4, δηλαδή τις βασικές μεμβράνες. Πολύ σωστά. Τις βασικές μεμβράνες των ενδοσπειραματικών τριχοειδών. Εντάξει, βλέπετε. Εδώ είναι φυσιολογικά, είναι ωραίες, κανονικού πάχους, οι σπειραματικές βασικές μεμβράνες. Θα μας αναδείξει όμως και τις βασικές μεμβράνες των παρακείμενων ουροφόρων σωληναρίων. Έτσι. Εγγύης, δείτε εδώ τα εγγύης, με την ψυχτροειδή τους παρυφή, έτσι, την ανώμαλη προάβλια επιφάνεια, αλλά και άκου, με πιο ομαλή. Από εσπειραμένα σωληναρέ, από με πιο ομαλή επιφάνεια, προάβλια και μια πολύ ωραία βασική μεμβράνη, όχι παχισμένη, γιατί φυσικά δεν είναι ατροφικά. Λοιπόν, εδώ είπαμε τα μεσαγγειακά κύτταρα, μακράν του αγγειακού πόλου, πάνω από 3 μεσαγγειακά κύτταρα δηλώνουν υπερπλασία. Άντε να δούμε πάλι και τα ποδοκύτταρα. Μπα, χάθηκε ο ήχος. Τώρα τι έγινε, επανήλθε ο ήχος? Τι λέτε, με ακούτε τώρα, παιδιά? Για να απαντήσει κάποιος, αν έχουμε τον ήχο, για απαντήστε, παιδιά, επανήλθε. Ωραία. Άρα έχουμε εδώ πέρα, εντάξει, μια χαρά. Άρα έχουμε εδώ πέρα
τα ενδοθυλιακά κύτταρα που βλέπουν μέσα, βλέπουνε μέσα στον αυλό, να τα, και βλέπουμε επί τα εντός δηλαδή της πειραματικής βασικής μεμβράνης και βλέπουμε και τα ποδοκύτταρα, τα οποία βλέπουν εδώ τον ουρικό χώρο, άρα είναι κείμενα επί τα εκτός της πειραματικής βασικής μεμβράνης. Όλα ωραία και καλά λοιπόν σε αυτό το σπείραμα. Η διάκριση των σπειραματοπαθειών, δηλαδή νοσημάτων που η βλάβη στο νεφρό ξεκινάει από το σπείραμα, είναι πρωτοπαθής, έτσι, που δεν υπάρχει συστηματική νόσος, και δευτεροπαθής πειραματοπάθειας, που η βλάβη ξεκινάει από το σπείραμα στο νεφρό, αλλά εκτός του νεφρού υπάρχει και συστηματική προσβολή, όπως είναι τα νοσήματα αυτά, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, η πορφύρα Henoch-Schönlein, η κρυοσφαιρινεμία και άλλα. Τώρα, μια βλάβη λέγεται τμηματική όταν προσβάλλει κάτω από το μισό της έκτασης στο κάθε παθολογικό σπείραμα, ενώ λέγεται σφαιρική ή καθολική όταν προσβάλλει όλη την έκταση του παθολογικού σπειράματος. Επίσης, μια σπειραματοπάθεια λέγεται εστιακή όταν λιγότερα από τα μισά περικλειόμενα στην νεφρική βιοψία σπειράματα έχουν βλάβη, ενώ μια σπειραματοπάθεια λέγεται διάχυτη όταν από τα μισά και πάνω περικλειόμενα στην νεφρική βιοψία σπειράματα έχουν τη βλάβη. Έτσι, διάχυτη σπειραματοπάθεια αυτή. Συνεχίζουμε. Σε μορφολογικό επίπεδο είπαμε ότι τα σπειράματα τα εκτιμάμε μορφολογικά με τις χρώσεις της ρουτίνας, αιματοξυλίνη, ιωσίνη, μασόν, πας, χρώση αργύρου. Ανοσοϊστολογικά με τον ανοσοφθορισμό, σπανιότερα με την ανοσοϊστοχημία και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτά είναι ουσιαστικά τα τρία πράγματα που πρέπει να συνδυάζουμε τα ευρήματά τους μαζί με την κλινική εικόνα και τα άλλα παρακλινικά, ας πούμε, οι παρακλινικές πληροφορίες, πόσο είναι η ουρία, πόσο είναι η κρεατινίνη, αν έχει υπέρταση. Όλα αυτά τα συνδυάζουμε για να βγάλουμε τη διάγνωση. Άρα, μπορεί να έχουμε μια σπειραματική αλλίωση και στο φωτομικροσκόπιο να μην υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Να είναι κάτι το οποίο είναι μια εξάλληψη ποδοειδών προσεκβολών, είναι μια ποδοκυταροπάθεια που δεν έχει ουσιώδεις διαγνωστικές αλλοιώσεις, είναι όσο ελαχίστων αλλοιώσεων, ας πούμε, έτσι. Ή μπορεί να είναι ένα στάδιο ανοσοσυμπλεγματικής πειραματοπάθειας, πειραματονεφρίτιδας, που δεν έχουν προλάβει ακόμα να φανούν μορφολογικές μεταβολές. Ποιος θα μας βοηθήσει όμως αυτό? Ο ανοσοφθορισμός. Γιατί ο ανοσοφθορισμός θα έχει ένα διάχυτο, σφαιρικό, κοκκόδες πρότυπο που θα είναι για ανοσοσυμπλεγματική αιτιοπαθογένεση. Και αυτό θα συμπληρώσει ουσιαστικά την απουσία, την έλλειψη αλλοιώσεων από τα μορφολογικά μας, τη μορφολογική μας εκτίμηση. Άλλες σπειραματοπάθειες έχουν κατά βάση μη υπερπλαστικά πρότυπα. Ας πούμε, τι σημαίνει μη υπερπλαστικά πρότυπα? Να είναι περιοχές, το σπείραμα είτε να είναι νορμοκυταρικό, να έχει φυσιολογικό δηλαδή αριθμό κυτάρων, και είτε μπορεί να σημαίνει ότι λείπουν κύτταρα από κάποιες περιοχές. Και όσοι έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο μάθημα που κάναμε τα πρότυπα σπειραματικής βλάβης, θυμάστε έτσι κάποιες καταστάσεις που λείπουν τα κύτταρα από το σπείραμα? Τι λέτε? Περιοχές δηλαδή μειωμένης κυταρικής παρουσίας, έτσι, μέσα στο σπείραμα. Θυμάστε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, αν έχετε βάλει? Βεβαίως, να είναι μια ίνωση, να είναι μια αμυλοείδωση. Ωραία. Χαίρομαι που βλέπω παιδιά που χρησιμοποιούν και ψευδόνυμα. Σας παρότρινα να το κάνετε αυτό για να μην έχετε κανένα πρόβλημα ότι εκτίθεστε ενώπιον των συμφοιτητών σας. Γιατί όπως σας εξήγησα, ενώπιον εμού δεν πρόκειται να εκτεθείτε ποτέ, ό,τι και να πείτε. Έτσι. Εκείνος που εκτίθεται σε μένα είναι αυτός που είναι αμέτωχος. Αυτός που δεν συμμετέχει, που δεν έχει καμία διάθεση να το δει το πράγμα λίγο πιο θετικά, λίγο πιο μερακλείδικα, ας πούμε. Και είπαμε ότι στοχεύουμε να το δει έτσι, γιατί έχουμε κάνει ήδη μια δουλειά που πρέπει να την έχει υπόψη του. Και πάνω σε αυτή τη δουλειά να χτίσει το ενδιαφέρον του για τα παρατέρα. Όπως μου είπατε λοιπόν σωστά, μια περιοχή σκλήρυνσης, ίνωσης, το ίδιο πράγμα. Μια περιοχή εναπόθεσης ουσίας, όπως είναι το αμυλοειδές. Ακόμα και μια περιοχή νέκρωσης, όπως πάρα πολύ σωστά, δεν θα έχει κύτταρα εκεί πέρα.
Εντάξει, στη νέκρωση δεν θα είναι. Αν υπάρχουν, υπάρχουν κυταρικά υπολείμματα, αν υπάρχουν στη νεκρωτική περιοχή. Εντάξει, ωραία. Και βέβαια υπάρχουν και τα υπερπλαστικά πρότυπα των σπήραματων νεφριτίδων, τα οποία έχουμε πολλά κύτταρα. Και το ερώτημα είναι αν τα κύτταρα αυτά είναι στον ουρικό χώρο και κυρίως είναι από τα κύτταρα τα επιθυλιακά της βομάνιας κάψας, δηλαδή το περίτονο πέταλο της, του κάψας του Bowman, οπότε πλέον έχουμε μινοειδείς σχηματισμούς, δευτερογενώς συμμετέχουν και τα ποδοκύτταρα στους μινοειδείς σχηματισμούς, αν τα κύτταρα είναι μέσα στους τριχοειδικούς αυλούς, οπότε μιλάμε για ενδοτριχοειδική υπερπλασία που βουλώνουν οι αυλοί από τα πολλά κύτταρα, αν είναι σκέτα εκεί, αν συνυπάρχουν και πολλά κύτταρα στο μεσάγιο, οπότε έχουμε το μεμβρανο υπερπλαστικό πρότυπο που ακριβώς παραμορφώνει και το σχήμα των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, έτσι ανώμαλα, ανισότιμα, και βέβαια είναι και υπερπλαστικό πρότυπο εκείνο που είναι καθαρά μεσαγιακό. Δηλαδή δεν επηρεάζονται το κομμάτι του αυλού των τριχοειδών, αλλά είναι μόνο στο μεσάγιο, οπότε είναι το μεσάγιο υπερπλαστικό πρότυπο, έτσι. Αυτά είναι τα υπερπλαστικά πρότυπα. Θα τα δούμε στις περιπτώσεις μας. Να λοιπόν, η μειωμένη κυταρική παρουσία βάσει όσων στοιχείων μου είπατε, η αυξημένη κυταρική παρουσία όπως ακριβώς την εξηγήσαμε στις περιοχές του σπειράματος, απλώς το ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα, είπαμε ότι κατ' επέκταση μπλέκει και το μεσάγγιο. Και το μεσάγγιο. Με ποια έννοια, το θυμάστε που το έχουμε εξηγήσει στα μαθήματά μας και για τη δομή του νεφρού. Με ποια έννοια δηλαδή τα μεσαγγειακά κύτταρα, αν θέλω να τα εντάξω σε ένα διαμέρισμα, τα βάζω στο ενδοτριχοειδικό. Το θυμάστε γιατί? Το θυμάστε? Τι λέτε? Γιατί τα μεσαγγειακά κύτταρα... Μπράβο, μπράβο, ακριβώς γι' αυτό. Πολύ ωραία. Η μεταχωρή, βεβαίως. Ωραία. Για σμούθι το πήγαμε, γρανίτα μας βγήκε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ακριβώς, δεν είναι συνεχής η σπειραματική βασική μεμβράνη, οπότε επικοινωνεί ο υπενδοθυλιακός χώρος κάτω από τα ενδοθύλια απευθείας με το μεσάγιο, γι' αυτό και πολλά πρότυπα ανοσοεναποθέσεων ή και άλλων εναποθέσεων, όπως είναι αμυλοειδές κτλ., είναι μεικτά. Και στο τριχοειδή, αλλά και μέσα στο μεσάγιο. Το σπείραμα μπορεί να έχει φυσιολογικό αριθμό κυτάρα, αλλά έχει και ένα πρότυπο που μπορεί οι σπειραματικές βασικές μεμβράνες να είναι παχισμένες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κοιτάζουμε, ας πούμε, αν είναι ομοιόμορφα παχισμένες, πάντα διάχυτα, να είναι όλα τα περικλειόμενα σπειράματα δηλαδή με την πάχυνση, και να είναι ομοιόμορφη η πάχυνση, να μην είναι ανώμαλη. Η ομοιόμορφη πάχυνση παραπέμπει σε μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια. Έτσι, η ανομοιόμορφη, έτσι ανισότιμα, με ανισότιμη εμφάνιση πάχυνση παραπέμπει πιο πολύ στη μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα. Και φυσικά υπάρχει και άλλη περίπτωση να μην αναγνωρίζουμε αυλούς στα τριχοειδή του σπειράματος, όχι λόγω ενδοτριχοειδικής υπερπλασίας, ας πούμε, των ενδοθυλιακών κυττάρων στο ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα, αλλά να έχουν σχηματιστεί θρόμβοι και να μην μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τους αυλούς ανοιχτούς. Οπότε τότε κοιτάμε αν είναι πρόσφατη η θρόμβη, είναι κόκκινη στη μασόν, όπως είπαμε, αν είναι παλιή, είναι γαλαζοπράσινη. Πάμε το πρώτο περιστατικό. Εδώ είναι ένας νέος άντρας, χωρίς κάποια προβλήματα μέχρι πρότινος, και έχει έτσι κόπωση, είδημα των κάτω άκρων, πρισμένα μάτια. Είναι σαν ένα είδημα το οποίο να είναι έτσι συμμετρικό και θα έλεγε κανένας γενικευμένο. Πυρετό δεν έχει. Είδημα σε αμφότερα τα κάτω άκρα έως τα γόνατα, περικοχικό είδημα, μικρή ποσότητα ασκητικού υγρού. Έτσι όταν βλέπετε έναν άρρωστο με είδημα, χοντρά-χοντρά, θέλετε να μου πείτε τι θα ψάξουμε? Γενικά, είναι ένας άνθρωπος, θα θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει και στο προηγούμενο εξάμεινο, σε αιμοδυναμικές διαταραχές, είναι ένας άνθρωπος με είδημα. Βεβαίως θα κοιτάξουμε την καρδιά, γιατί αν, για να έχει τέτοια ειδήματα στα άκρα και τα λοιπά, πάρα πολύ σωστά. Τι καρδιακή ανεπάρκεια θα έχει αναπτύξει για να έχει ειδήματα στα άκρα? Τι λέτε? Τι καρδιακή ανεπάρκεια θα έχει κάνει? Αν έχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, πάρα πολύ σωστά, θα έχουμε συμφόρηση στην κυκλοφορία. Θα μεγαλώσει το ύπαρ,
θα γίνουν εξαγιώσεις, θα πλησκούν τα πόδια πάρα πολύ σωστά. Αν έχει αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να έχω επιφόρτηση πνευμονική κυκλοφορία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, το ένα που θα κοιτάξουμε είναι η λειτουργία της καρδιάς. Πολύ ωραία. Άλλο που θα κοιτάξουμε πριν φτάσουμε στους νεφρούς. Τι είναι, τι λέτε. Το πεπτικό μπορεί να εμπλακεί με πιο σκεπτικό. Αν το είδημα οφείλεται σε υπολευκοματινεμία, δηλαδή σε χαμηλά λευκόματα, μία σκέψη είναι να μην υπάρχουν λευκόματα, έτσι. Οπότε τι πρέπει να κοιτάξουμε τότε, αν το άτομο προσλαμβάνει λευκόματα. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν αλκοολικό. Ο αλκοολικός ασθενής από τι μπορεί να κάνει έτσι χαμηλό λεύκομα στο αίμα. Διότι όλες του τις θερμίδες τις παίρνει από τον αλκοόλ. Έτσι. Δεν τις παίρνει από πρωτεΐνες, οπότε μπορεί αυτός ο άρρωστος να μην έχει. Μπορεί να σκεφτούμε μήπως δεν απορροφάται το λεύκομα, όπως είναι στα σύνδρομα της απορρόφησης που θα δούμε τον επόμενο μήνα, πρώτο ο Θεός. Ή μήπως το ύπαρ έχει μια ανεπάρκεια και δεν συνθέτει τα λευκόματα, έτσι. Όταν είναι λοιπόν λόγω χαμηλών λευκομάτων. Πριν πάμε όμως στα χαμηλά λευκόματα, υπάρχει και μια άλλη αιτία που μπορεί να κάνει είδημα. Μπορεί να τη σκεφτεί κανείς. Τι μπορεί να κάνει έτσι αυξημένη διαπερατότητα από τα αγγεία. Μπορείτε να το σκεφτείτε. Τι μπορεί να κάνει και να μην είναι καρδιογενές. Ναι, ακριβώς. Είναι μια φλεγμονή. Ναι, είναι μια φλεγμονή. Σωστά. Αλλά μια φλεγμονή για να κάνει έτσι ένα εξίδρωμα τόσο πολύ, ας πούμε, γενικευμένο και να γίνει το είδημα. Σε ποια κατηγορία λέτε να εντάσσετε αυτή η φλεγμονή που μπορεί να κάνει έτσι είδημα, γιατί τη φλεγμονή την έχουμε στο μυαλό μας σαν μια εντετοπισμένη αντίδραση, έτσι κάπου τοπικά να περιορίζεται. Ναι, ακριβώς. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι σε μια αντίδραση υπερευαισθησίας, έτσι τύπου 1 και τα είπα, μια αλλεργία μπορεί να κάνει έτσι ένα γενικευμένο αγκιοείδημα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα λευκόματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε διαδραχές στο λεύκομα, βλέπουμε εδώ πέρα. Α, έχει κάνει και μικρή ποσότητα ασκητικού υγρού, μάλιστα. Βλέπουμε εδώ πέρα λεύκομα 4 σταυρούς. Άρα, όταν βλέπουμε λεύκομα 4 σταυρούς στη γενική ούρων, εντάξει, προφανώς η απώλεια τόσο μεγάλη λευκόματος είναι η αιτία της, του χαμηλού λευκόματος στον ορό και της αντίστοιχης πτώσης της κολοϊδοσμωτικής πίεσης. Δεν είναι ούτε θέμα λοιπόν απορρόφησης, ούτε θέμα υπατικής λειτουργίας, ούτε θέμα πρόσληψης λευκόματος, είναι θέμα αυξημένης αποβολής. Μάλιστα, τα άλλα ευρήματα από τη γενική ούρων δεν είναι σημαντικά, δεν υπάρχει γλυκόζη, δεν υπάρχει αιματουρία, δεν υπάρχει χολεριθρίνη, μικροσκοπικό σπάνια είναι τα ερυθροκύτταρα, εντάξει, δεν υπάρχουν πιοσφαίρια, δηλαδή ουδετερόφυλλα, λευκά αιμοσφαίρια. Α, υπάρχουν κάποια άφθονα οειδή λιπόδη σωμάτια που είναι κάτι πολύ συχνό στο νεφρωσικό σύνδρομο, έτσι. Το οποίο επαληθεύεται γιατί δείτε την τεράστια απώλεια λευκόματος που να προλάβει το ύπαρ να αναπληρώσει τα απολεσθέντα λευκόματα και βλέπετε εδώ πέρα το είδημα του νεφρωσικού συνδρόμου. Πώς εκτιμάτε την νεφρική λειτουργία, αυτές οι τιμές πώς σας φαίνονται των δικτών της νεφρικής λειτουργίας έτσι στο βασικό βιοχημικό έλεγχο. Για δείτε την κρεατινίνη και την ουρία, είμαστε εντάξει. Τι λέτε, υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, είναι καλές. Ωραία. Να λοιπόν η λευκοματίνη στον ορό, είναι λίγο πεσμένη. Συγκρίνεται με τη φυσιολογική τιμή που είδαμε στην αρχή. Αιματοκρίτης εντάξει, υπατική λειτουργία εντάξει. Α, τα τριγλυκερίδια και η χοληστερίνη ψηλά. Το ανεβαίνουν στο νευρωσικό σύνδρομο. Και θυμηθείτε και αυτά τα άφθονα οειδή λιπόδη σωμάτια που αποβάλλονται με τα ούρα. Κοιτάξαμε για αντιπυρηνικά αντισώματα, αυτά τι τα θέλαμε, για λύκο έτσι. Δείκτες λίμωξης από HIV, ιούς υπατήτιδας, δεν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, ο άρρωστος δεν είχε πάρει φάρμακα από το ιστορικό του και ένας άρρωστος με νεφρωσικό σύνδρομο, γιατί να πονάει στη δεξιά λαγόνια χώρα, διότι θρομβώθηκε η νεφρική φλέβα, έτσι, είναι μια από τις επιπλοκές αυτού του συνδρόμου, λόγω θρόμβωσης λοιπόν της νεφρικής φλέβας, ειδικά φυσικά αυτό το σκεφτόμαστε όταν υπάρχει νεφρωσικό σύνδρομο. Γίνεται λοιπόν νεφρική βιοψία, γιατί αν βρούμε την αιτία του νεφρωσικού συνδρόμου, τι θα καθορίσουμε. Την πρόγνωσή του. Θα χρηστευτεί ο νεφρός.
πόσο σύντομα θα χρηστευτεί, πόσο σύντομα θα χρειαστεί ο ασθενής να πάει στην αιμοκάθαρση. Υπάρχει δυνατότητα να αναστραφεί η κατάσταση χωρίς θεραπεία, χωρίς θεραπεία, μετά από θεραπεία. Η θρόμβωση πώς εξηγείται στο νεφρωσικό σύνδρομο δεν είμαι σε θέση να το εξηγήσω, απλώς αν θέλετε ψάχτε το να μου το πείτε και εμένα. Πάντως είναι ένας άρρωστος ο οποίος είναι με νεφρωσικό σύνδρομο, μπορεί να πάθει έτσι θρόμβωση της νεφρικής φλέβας. Τώρα πώς δημιουργείται ακριβώς ο θρόμβος σε αυτό το υπόστρωμα της υπολευκοματινεμίας, έτσι, είναι ένα θέμα, άμα το βρείτε παρατηρείτε κλινικά, έτσι. Και θα το δούμε. Απλώς αποφεύγετε, παιδιά, τις ερωτησούλες σας να μου τις χτυπάτε ενώ κάνω το μάθημα, γιατί χάνω έτσι λίγο τον ηρμό της σκέψης μου. Μετά στο τέλος φυλάξτε τες, θα έχουμε χρόνο, ειδικά σήμερα, πιστεύω θα έχουμε χρόνο και να κάνουμε διάλειμμα, αλλά και περισσότερο χρόνο για απορίες. Λοιπόν, τώρα, να δούμε λοιπόν τη βιοψία αυτού του ασθενούς. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, είναι μια χρώσια αργύρου. Προσέξτε, παιδιά, είναι σαν να έχουμε πάρει ένα μαρκαδόρο και να έχουμε τονίσει τις πειραματικές βασικές μεμβράνες. Δείτε τις εδώ πέρα πώς είναι. Είναι ομοιόμορφα παχισμένες, είναι σε όλη την έκταση του σπειράματος, ομοιόμορφα παχισμένες στις πειραματικές βασικές μεμβράνες, άρα αφού το προσβεβλημένο σπείραμα είναι σε όλη του την έκταση να έχει την αλλίωση, αυτή η πάχυνση των σπειραματικών αγγυλών, των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, πώς χαρακτηρίζεται. Αφού καταλαμβάνει όλη την έκταση του προσβεβλημένου σπειράματος. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή. Μπράβο. Σφαιρική. Ακριβώς. Είναι σφαιρική. Καθολική. Πολύ ωραία. Και φυσικά όποιο σπείραμα και να δούμε στη βιοψία μας, έτσι είναι. Δηλαδή, το σύνολο των σπειραμάτων έχει αυτή την αλλίωση. Άρα, είναι και μια αλλίωση, αφού αφορά όλα σχεδόν τα σπειράματα και σαφέστατα πάνω από τα μισά, από τα μισά και πάνω, διάχυτη. Πάρα πολύ ωραία. Είναι υπερπλαστική. Είναι υπερπλαστική αυτή η σπειραματοπάθεια. Όχι. Ούτε βλέπω εδώ πολλά κύτταρα στο μεσάγγειο. Η αυλή είναι ανοιχτή. Δεν έχουμε υπερπλασία στο ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα. Δεν βλέπουμε πολλά ενδοθυλιακά κύτταρα. Εδώ είναι τα αποδοκύτταρα. Ο ουρικός χώρος εδώ είναι καθαρός. Ο ουρικός χώρος. Δεν έχει μυνοειδή σχηματισμό, δεν έχει έξω τριχοειδική υπερπλασία. Είναι μια χαρά. Ωραία. Τι βλέπουμε τώρα. Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση βλέπουμε ότι οι σπειραματικές μεμβράνες έχουν πάρει μια ακιδωτική, έχουν προσλάβει μια ακιδωτική εμφάνιση, μια ακιδωτική παρυφή. Έχουν αυτά τα αγκαθάκια. Τι είναι αυτά τα αγκαθάκια. Αυτά είναι τα κομμάτια της πειραματικής βασικής μεμβράνης που πιέζονται από παρακείμενες ανοσοεναποθέσεις. Δηλαδή γίνονται ανοσοσυμπλέγματα. Και ανάμεσα από αυτές τις δοκίδες, έτσι όπως διαμορφώνονται, πάνε και κάθονται. Εντάξει. Εδώ, στη χρώση αργύρου, η σπειραματική βασική μεμβράνη και οι ακίδες, που είναι κομμάτια της σπειραματικής βασικής μεμβράνης, είναι μαύρα. Έτσι, τα συμπλέγματα δεν βάφουνε. Εντάξει. Τώρα, με αυτή την εικόνα, το νεφρωσικό σύνδρομο που είχε, την έντονη λευκοματουρία, την υποπρωτεϊνεμία, το γενικευμένο είδημα και την λιπιδουρία οφείλεται σε μεμβρανώδη πειραματοπάθεια και εφόσον έχουν πια σχηματιστεί οι ακίδες και τις βλέπουμε στο φωτομικροσκόπιο, δεν είναι το στάδιο 1 που δεν θα βλέπαμε και τίποτα παθολογικό και θα ήταν ουσιαστικά απουσία μορφολογικών αλλοιώσεων από το σπείραμα και θα κρυβόταν μια νοσοσυμπλεγματική νόσος που δεν είχε προλάβει ακόμα να μου κάνει αυτήν την ακιδωτική παρυφή στις σπειραματικές βασικές μεμβράνες. Εδώ όμως είναι το στάδιο 2, οπότε μπορούμε και με τη μορφολογία να εκτιμήσουμε την οντότητα αυτή ότι ανήκει στο στάδιο 2, η μεμβρανώδης πειραματοπάθεια, και φυσικά θα μας το επιβεβαιώσει και ο ανοσοφθορισμός. Εδώ βλέπετε την ανοσοκαθήλωση της IgG, η οποία φυσικά εφόσον προσβάλλει ολόκληρη την έκταση του σπειράματος, είναι σφαιρική, εφόσον όλα τα σπειράματα έχουν αυτή την ανοσοεναπόθεση, πρόκειται για διάχυτη αλλίωση, γιατί έτσι εκτιμάται ο ανοσοφθορισμός ότι έχει να κάνει με ανοσοσυμπλεγματική νόσο, και μάλιστα για να δούμε τώρα το πρότυπο του ανοσοφθορισμού, πού είναι κυρίως, τι είναι αυτές εδώ πέρα οι δομές έτσι που λαμπειρίζουν στο φως του ανοσοφθορισμού, για δείτε τες.
Πού εκφράζονται δηλαδή οι ανοσοϊναποθέσεις? Είναι στο μεσάγγειο, είναι περιφερικά, δηλαδή στις πειραματικές βασικές μεμβράνες, ακριβώς. Δεν είναι μεικτό πρότυπο, είναι περιφερικό. Περιορίζεται δηλαδή οι ανοσοϊναποθέσεις στις πειραματικές βασικές μεμβράνες. Αυτά λοιπόν είναι τα νοσοσυμπλέγματα που εναποτίθεται εδώ στις πειραματικές βασικές μεμβράνες και πάμε να τα δούμε και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτό εδώ, παιδιά, που σας δείχνω στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ και εδώ και εδώ, απ, να εδώ, έχει και κάτι μέσα. Ναι, είναι κατά μίκρο. Βεβαίως είναι τα τριχοειδή, αυτά που φαίνονται εδώ μέσα στο τριχοειδές, τι είναι, αυτά που είναι εδώ μέσα στον αυλό του τριχοειδούς, τι λέτε. Μπράβο. Ωραία. Ερυθρά, μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα να προσανατολιστούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω τον αυλό του τριχοειδούς. Μάλιστα. Εδώ βλέπω τη σπειραματική βασική μεμβράνη. Νάτι. Και αυτές είναι οι ανοσοεναποθέσεις που είναι επί τα εντός ή επί τα εκτός της πειραματικής βασικής μεμβράνης. Τι είναι δηλαδή οι πενδοθυλιακές επί τα εντός της πειραματικής βασικής μεμβράνης ή υποεπιθυλιακές επί τα εκτός, είναι υποεπιθυλιακές. Μάλιστα. Και αυτές λοιπόν είναι οι υποεπιθυλιακές ανοσοεναποθέσεις της μεμβρανόδους, σπειραματοπάθειας, έτσι, οι οποίες είναι, αν τις δούμε λίγο έτσι και πάλι να πάμε λίγο πίσω, εδώ να τις εκτιμήσουμε στον ανοσοφθορισμό, είναι λεπτοκοκώδεις, έτσι, λεπτοκοκώδεις. Ωραία. Να τις. Ο αυλός, σπειραματική βασική μεμβράνη και βλέπετε εδώ πέρα τις υποεπιθυλιακές επί τα εκτός δηλαδή, έτσι, της πειραματικής βασικής μεμβράνης ανοσοεναποθέσεις. Ωραία. Να τις. Λοιπόν, η μεμβρανώδης πειραματοπάθεια φυσικά είναι μια διάχυτη και σφαιρική αλλίωση, όπως είναι όλες οι ανοσοσυμπλεγματικές σπειραματοπάθειες, είδα με τις ακίδες στο στάδιο 2, μπορεί να είναι πρωτοπαθή σπειραματοπάθεια, δηλαδή να πάσχει μόνο τα σπειράματα του νεφρού, μπορεί όμως να είναι και δευτεροπαθής, όπως απαντά σε έναν άρρωστο με ένα καρκίνο. Μπορεί να του κάνει δηλαδή μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια, αλλά να υπάρχει και νόσημα σπειραματικό. Τα σπειράματα χαρακτηριστικά έχουν φυσιολογικό αριθμό κυττάρων και είδαμε το χαρακτηριστικό ανοσοφθορισμό με τη συνεχή λεπτοκοκώδη περιφερική. Περιφερική σημαίνει στις πειραματικές βασικές μεμβράνες, έτσι. Κατανομή κυρίως για την IgG και το C3 στις τριχοειδικές αγκίνες κάτω από το επιθήλιο, που αυτό βέβαια δεν μας το δείχνει ο ανοσοφθορισμός, μας το δείχνει το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το ότι είναι κάτω από το επιθήλιο. Διαφοροδιάγνωση. Και δεν μου λέτε τώρα εδώ, πάλι νεφρωσικό σύνδρομο, γιατί αυτό εδώ να μην είναι μια μεμβρανώδης σταδίου 1. Δεν έχει ακίδες, δεν έχουν προλάβει να γίνουν. Αλλά βλέπουμε ότι είναι το σπείραμα νορμοκυταρικό, ουσιαστικά δεν έχει αλλοιώσεις, γιατί να το εντάξω στην νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων και να μην το εντάξω σε ένα στάδιο 1 μεμβρανώδους πειραματοπάθειας. Για τον απλούστατο λόγο ότι η μορφολογία μόνη της δεν βάζει τη διάγνωση, συνδυάζεται με τον ανοσοφθορισμό και το ηλεκτρονικό. Άρα, αν εδώ πέρα κάνω και μου είναι αρνητικός ο ανοσοφθορισμός, προφανώς δεν είναι ανοσοσυμπλεγματική αιτιοπαθογένεση. Δεν μπορεί να είναι μεμβρανώδης πειραματοπάθεια. Γιατί η μεμβρανώδης πειραματοπάθεια είναι μια νόσος ανοσοσυμπλεγματική. Άρα, εδώ τη βλέπουμε, απουσία αλλοιώσεων, ομοιόμορφο φυσιολογικό πάχος στις πειραματικές βασικές μεμβράνες και εκτός του σπειράματος δεν υπάρχουν άλλες αλλοιώσεις. Είναι μια νόσος, η νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων που είναι σε νήπια και σε παιδάκια. Αλλά ο ανοσοφθορισμός τι είναι? Αρνητικός. Δεν υπάρχουν ανοσοεναποθέσεις, έτσι. Γιατί η νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων είναι μια ποδοκυταροπάθεια. Έχουν πρόβλημα οι ποδοειδείς προσεκβολές των ποδοκυτάρων, του περισπλάγνιου πετάλου της βομάνιας κάψας. Και εκεί οφείλεται το νεφρωσικό σύνδρομο. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ κάποια ξανθωματώδη κύτταρα που μπορεί να βρίσκονται. Αυτά είναι γενικά σε όποιες καταστάσεις μπορεί να κάνουν έτσι νεφρωσικό σύνδρομο, να έχει υπερλιπιδεμία, λιπιδουρία. Θυμηθείτε και
τα ευρήματα που είδαμε στα λιποειδή σωμάτια, έτσι, στον άρρωστο με την μεμβρανώδης πειραματοπάθεια, έτσι. Δεν είναι ειδικά ευρήματα αυτά. Εδώ είναι μια χρώση μασών. Μάλιστα, δεν αναδεικνύει κάποιες άλλες αλλοιώσεις. Α, και να το δούμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα μαύρα που βλέπαμε στις σχετιζόμενα με τις πειραματικές βασικές μεμβράνες ή το μεσάνιο. Απλώς σε λίγες θέσεις δεν βλέπουμε, έχουν εξαλειφθεί υποδοειδείς προσεκβολές, οπότε πρόκειται για αποδοκυταροπάθεια. Αυτό τι λέτε να είναι, έτσι όπως το δείχνει εδώ, τι πυρήνας λέτε να είναι αυτός, τι κυτάρου, για δείτε λίγο έτσι την θέση του. Τι κυταράκι λέτε να είναι αυτό, έτσι όπως το δείχνει το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Βεβαίως. Βλέπει προς τα μέσα, μια χαρά. Αυτό το δω τι είναι. Ερυθρό, ε. Είμαστε μέσα στον αυλό. Άρα ένας πυρήνας που βλέπει μέσα στον αυλό και δεν βλέπει στον ουρικό χώρο, είναι ενδοθήλιο. Να, εδώ κι άλλο ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Να, εδώ έξω είναι ουρικός χώρος, ε. Εδώ. Υπάρχουν κάποιες ποδοειδείς προσεκβολές, αλλά εδώ πέρα τις βλέπω και έχουν χαθεί. Εντάξει. Έχουν εξάλειψη. Αυτό σημαίνει νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων υπερμικροσκοπικά. Μάλιστα. Τώρα, το νεφρωσικό σύνδρομο στα παιδιά οφείλεται σε πρωτοπαθές νεφρικό νόσημα στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Έτσι, με πιο συχνή αιτία την νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων, που αν τη διαγνώσω είμαι ευτυχής, γιατί έχει μια αυτοπεριοριζόμενη, αυτοϊόμενη ας πούμε πορεία. Τώρα, η πρωτοπαθής νεφρική νόσος που κάνει νεφρωσικό σύνδρομο στους ενήλικες, είναι μόνο στο 60% των περιπτώσεων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν έχω ένα νεφρωσικό σύνδρομο σε ενήλικα, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην είναι πρωτοπαθής η νεφρική νόσος, αλλά να πρέπει να ψάξω να βρω και το συστηματικό νόσημα που συνυπάρχει, αν δεν το έχω ήδη βρει και δεν το ξέρω, γιατί φυσικά αν το ξέρω πρέπει να το πω από το ιστορικό, να το ξέρει ο παθολογονατόμος, ότι είναι μια δεύτερο παθής πειραματοπάθεια, και η συχνότερη αιτία βέβαια πρωτοπαθούς νεφρικής νόσου σε ενήλικα που κάνει νεφρωσικό σύνδρομο είναι η μεμβρανώδης. Εντάξει. Σε έναν υπερήλικα ασθενή θα μπορούσε μια συχνή αιτία νεφρωσικού συνδρόμου να είναι η αμυλοείδωση. Άρα τι κάνουμε τώρα εδώ. Βλέπουμε όλες τις οντότητες που κλινικά μας δίνουν το νεφρωσικό σύνδρομο, έτσι, και προσπαθούμε να τις ξεχωρίσουμε ανάλογα με τα μορφολογικά, ανοσοϊστολογικά και υπερμικροσκοπικά ευρήματα, ανάλογα και με τα άλλα στοιχεία από το ιστορικό, την ηλικία του ασθενούς, την συνυπάρχουσα πιθανόν συστηματική νόσο που καθιστά δεύτερο παθή της πειραματοπάθεια. Να, πάμε ας πούμε να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Δείτε εδώ πέρα τι μασόν. Σε αυτήν εδώ την περιοχή του σπειράματος τι έχει κάνει. Έχει αναδείξει μια περιοχή σκλήρυνσης, η οποία εφόσον στο προσβεβλημένο σπείραμα αφορά ένα τμήμα του, είναι τμηματική. Και αν κοιτάξουμε άλλα σπειράματα, τα περισσότερα από τα μισά δεν πάσχουν, άρα είναι και μια αλλοίωση αισθητική. Αυτή λοιπόν είναι μια συχνή αιτία νεφρωσικού συνδρόμου, που δεν πάει τόσο καλά όσο η νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων, και πάλι προφανώς εδώ πέρα είναι κάτι που εστιάζεται με τα ποδοκύτταρα, έτσι, τα οποία σημειωτέων τα βλέπουμε κάπως εδώ, βλέπετε, και είναι και λίγο υπερπλαστικά τα ποδοκύτταρα, οπότε μπορεί να μας δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, μήπως γίνεται μινοειδής σχηματισμός. Αλλά ο μινοειδής σχηματισμός είπαμε ότι κυρίως έχει να κάνει από τα κύτταρα της βομάνιας κάψας, έτσι, τα κύτταρα του περιτόνου πετάλου, τα επιθυλιακά κύτταρα της βομάνιας κάψας, όχι από τα ποδοκύτταρα. Εντάξει, απλώς τώρα εδώ τι δημιουργείται. Όταν γίνονται έτσι τέτοιες περιοχές κλήρυνσης, μπορεί με μη ειδικό τρόπο να παγιδεύονται κάποια πράγματα στον ανοσοφθορισμό. Να παγιδεύεται δηλαδή IgM, C3, αλλά πώς το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι ειδικό. Θυμάστε ότι σας είπα ότι για να πούμε ανοσοσυμπλεγματική σπειραματοπάθεια, πρέπει ο ανοσοφθορισμός να είναι διάχυτος και σφαιρικός. Να τον βλέπω δηλαδή σε όλη την έκταση του σπειράματος και σε όλα τα σπειράματα που περιλαμβάνονται. Όχι να τον βλέπω σε ένα τμήμα, όπως εδώ, στο σπείραμα. Όταν λοιπόν δω μια IgM ή ένα C3 με μια τμηματική εναπόθεση, μια τμηματική ανοσοκαθήλωση, δεν τη λαμβάνω.
ότι είναι στοιχείο νοσοσυμπλεγματικής αιτιοπαθογένεσης, έτσι. Τώρα, θα δω και τις μη σκληρισμένες περιοχές και θα δω εκεί ότι ο ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός. Άρα, δεν είναι ανοσοσυμπλεγματική σπερματονεφρίτιδα, γιατί στην ανοσοσυμπλεγματική σπερματονεφρίτιδα το σήμα που θα έδινε ο νοσοφθορισμός θα έπρεπε να είναι σφαιρικό, καθολικό δηλαδή και διάχυτο. Αυτή δεν έχει τόσο καλή πρόγνωση, άμα τη δω. Δεν πάει τόσο καλά έτσι με την κορτιζόνη και με όλα αυτά τα πράγματα που δίδονται και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη αξία. Να τονίσουμε ότι αυτό το πρότυπο της εστιακής θυματικής σπερματοσκλήρυνσης μπορεί να το πάρουν πολλές άλλες οντότητες, όπως ας πούμε μια IgA νεφροπάθεια. Ποιος θα μου το ξεχωρίσει? Ο νοσοφθαλμός. Θα έχω την απόθεση της IgA. Ή μπορεί να την πάρει αυτή τη μορφή ένα σύνδρομο Alport, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό παθογενετικά από την εμπροκειμένο. Υπάρχει όμως και η ιδιοπαθής μορφή που τότε δικαιώνει το όνομά της, δηλαδή εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Άρα πρέπει να είμαι πάρα πολύ σίγουρος πριν διαγνώσω ένα τέτοιο μορφολογικό πρότυπο εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης ως αυτόνομη οντότητα, ότι δηλαδή αυτό το πράγμα είναι όντως εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Πρέπει να είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Ήταν η υπερπλασία των ποδοκυττάρων, μάλιστα. Ποδοκυταροπάθεια και αυτή, να το, εδώ τι αναδεικνύει. Αυτό το σπείραμα μια χαρά, αυτό το σπείραμα μια χαρά, τούτο με τμηματική σκλήρυνση. Το 1 στα 3, εν προκειμένου, έτσι. Άρα εστιακή, επειδή είναι το 1 στα 3, και τμηματική, επειδή είναι ένα κομμάτι του. Μάλιστα. Και εδώ μάλιστα έχουμε και δευτερογενός, να προσβάλλεται και το διαμέσως σωληναριακό στοιχείο, να κάνει έτσι μια ίνωση. Φυσιολογικά δεν είναι να υπάρχει τέτοια απόσταση ανάμεσα στα ουροφόρα σωληνάρια. Ατροφούν αρκετά εξ αυτών. Υπάρχουν και χρόνια φλεγμονώδη στοιχεία, αλλά όλα αυτά τι είναι? Είναι δευτερογενή. Γιατί είναι δευτερογενή? Γιατί η βλάβη ξεκίνησε από το σπείραμα. Αλλά πώς εξηγούνται οι αλλαγές στο διάμεσο υπόστρωμα? Τι λέτε? Πώς εξηγούνται οι αλλαγές στο διάμεσο υπόστρωμα? Γιατί προσβάλλεται αυτό δευτερογενός? Τι επηρεάζεται? Τι λέτε? Και βλέπω αυτές εδώ τις περιοχές ίνωσης και τα λοιπά. Βεβαίως, η αιμάτωσή του επηρεάζεται. Αφού έχει το σπείραμα πάθει τη σκλήρυνση, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ως αυτόνομη οντότητα, η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση δεν είναι νοσοσυμπλεγματική. Είναι μια διαταραχή των ποδοκυττάρων και πρέπει να προσέχουμε όταν παγιδεύονται πρωτεΐνες του πλάσματος εκεί πέρα να μην τις θεωρούμε στοιχεία νοσοσυμπλεγματικής νόσου. Είναι μη ειδικά. Είναι ένας περιγραφικός όρος που περιγράφει αυτά που είπαμε, το εστιακό και το τμηματικό. Μπορεί να συνοδεύει δευτεροπαθείς νόσους, όπως είναι η λίμωξη από τον ιό του AIDS, η κατάχρηση της ηρωίνης και να κάνει αυτό το πρότυπο. Τις λέω δευτεροπαθές γιατί υπάρχει ένα συστηματικό νόσημα. Έτσι, το ένα είναι η λίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσονεπάρκειας, το άλλο είναι η κατάχρηση ηρωίνης και με το πρότυπο αυτό μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και μια IgA. Οπότε θα δω τις IgA ανοσοεναποθέσεις και με κανέναν τρόπο δεν θα το θεωρήσω αυτό ότι εμπίπτει στην εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση. Μπορεί το μορφολογικό πρότυπο να είναι εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, αλλά η νόσος είναι IgA λόγω των αναποθέσεων που έδειξε ο ανοσοφθορισμός. Η ιδιοπαθής υπάρχει, εφόσον σιγουρευτώ ότι είναι ιδιοπαθής, με αρνητικό ανοσοφθορισμό. Αυτή είναι μια διακριτή ιστοπαθολογική οντότητα, αλλά δεν θα πάει τόσο καλά όσο η νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων των παιδιών, γιατί εδώ πέρα οι μισοί ασθενείς φτάνουν στην αιμοκάθαρση. Άλλη αιτία νεφροσικού συνδρόμου, παρότι εδώ συνυπάρχουν και κάποια στοιχεία νεφρητικού συνδρόμου, έτσι νεφρητιδικού. Εδώ, ας πούμε, αυτό το σπείραμα, τι σας κάνει εντύπωση? Και σε σχέση με τα προηγούμενα, με τη σκλήρυνση που είχε μειωμένη κυταρική παρουσία και σε σχέση με την μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια που ήταν ορμοκυταρική, βεβαίως, αυτή η επίταση της λοβίωσης δεν είναι φυσιολογικό στοιχείο να φαίνεται τέτοια επίταση και φυσικά είναι τα πολλά κύτταρα, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, έχει πάρα πολλά κύτταρα. Και πάμε τώρα να δούμε πού είναι αυτά τα πολλά κύτταρα. Πού βρίσκονται αυτά τα πολλά κύτταρα? Πού λέτε ότι βρίσκονται? Βεβαίως είναι πολλά στο μεσάγγειο. Πάρα πολύ σωστά. Σαφέστατα, γιατί εδώ μια περιοχή του μεσαγγείου τι γίνεται? Πόσα πολλά έχει? Τι πάνω από 3 εδώ, έχει 10. Αλλά
Τι είναι όμως τώρα, είναι μόνο στο μεσάγειο. Τι άλλο δεν βλέπω για να καταλάβω τελικά το πρότυπο. Μην το πω μεσάγειο υπερπλαστικό, γιατί δεν βλέπω αυρούς. Άρα θα το πω μεσάγειο τριχοειδικό. Άρα έχουμε και πολλά ενδοθυλιακά. Δεν μου λέτε, τι σας νοιάζετε εσείς που τα βρίσκετε όλα, τόσο πολύ μελετάτε. Ήθελα να ξέρω, εσείς που απαντάτε, που είστε ουσιαστικά παρόντες στο μάθημα. Χάρη σε εσάς δηλαδή, κάνουμε και τη δουλειά. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι 204 που είναι, γιατί δεν το παρακολουθούν τη στιγμή που είπαμε ότι θα κάνουμε και διάλειμμα, περιμένουν να δουν το βίντεο, ελπίζω να περιμένουν να δουν το βίντεο, γιατί θα πρέπει να δω και τις προβολές. Γιατί αν δεν δούμε και δεν υπάρχουν και προβολές και κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά εδώ πέρα εμείς και καθόμαστε και τα γράφουμε και κάνουμε όλα αυτά τα μαθήματα, κάτι λέγαμε και για τις επιοίκειες και πόσο αξίζει κανείς να είναι επιοίκης, έτσι, χωρίς να έχει έναν αντίστοιχο, μια αντίστοιχη προσοχή επειδή είναι επιοίκης. Γιατί είπαμε, είναι ίσως τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τον επιοίκη, τον θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι πάντα επιοίκης επειδή αυτός είναι έτσι. Εντάξει τώρα, μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Για δείτε λοιπόν τώρα εδώ τι γίνεται καθώς προχωράει το πράγμα. Πηγαίνουν εκεί από το μεσάγειο τα πολλά κύτταρα και εδώ πέρα και κάποιες ανοσοειναποθέσεις και παραμορφώνουν ανισότιμα τις σπειραματικές βασικές μεμβράνες και τις κάνουν σαν γραμμές του τραμ. Εντάξει. Επειδή τι γίνεται, παρεμβάλλονται ανάμεσα στη σπειραματική βασική μεμβράνη από φιάδες μεσαγειακών κυττάρων. Και αυτό το πράγμα είναι μια παραμόρφωση. Πώς το ξεχωρίζω από τις ανομαλίες που είχαν οι σπειραματικές βασικές μεμβράνες στη μεμβρανόδη. Εδώ πέρα είναι πιο ανομοιόμορφη. Δεν είναι τόσο ομοιόμορφα κατανεμόμενη. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ πέρα. Και φυσικά, εδώ δεν υπάρχει ακυδωτική παρυφή, όπως συμβαίνει στο δεύτερο στάδιο της μεμβρανόδης. Δεν έχει ακίδες, παρότι έχει ανοσοειναποθέσεις. Και ένα τέτοιο, ας πούμε, μεμβρανού υπερπλαστικό πρότυπο. Εντάξει. Πάμε να το δούμε στον ανοσοφθορισμό. Και αν δούμε στον ανοσοφθορισμό να βγαίνουν και εγώ δεν ξέρω τι. Να βγαίνουν IgG, C3, C1Q. Έχει σχεδόν ένα πρότυπο ότι το δίνεις βγαίνει. Τι θα θεωρήσουμε αυτή τη μεμβρανού υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα που μας έκανε τον νεφρωσικό σύνδρομο, πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή. Τι λέτε. Αν πάμε και δούμε στον ανοσοφθορισμό ότι βγαίνουν όλα. Διάχυτα και σφαιρικά. Δηλαδή ανοσοσυμπλεγματική νόσος. Τι θα σκεφτούμε. Ότι αυτό είναι μία εκδήλωση νεφρική πιο νοσήματος. Που ακόμα δεν το είχαμε καταλάβει να το διαγνώσουμε. Ωραία. Μπράβο. Δευτεροπαθής και με τέτοιο πρότυπο ανοσοέκφρασης είναι συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Και θα μπορούσε να μπει διάγνωση από την νεφρική βιοψία. Λοιπόν, το πρότυπο είναι κοκκόδες, άρα συμβατόμενο στο συμπλεγματικό, γιατί είναι σφαιρικό και διάχυτο και είναι και μεσαγειακό, ιδού, αλλά και στις πειραματικές βασικές μεμβράνες. Εντάξει. Και να και το ότι θα μπορούσε να είναι μια δευτεροπαθής από το λύκο και να είχαμε ανοσοσυμπλέγματα που τα είδαμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο στο περασμένο μάθημα. Άλλη λοιπόν αιτία, εντάξει, και νεφροσικού αλλά και κυρίως μεικτού και οξέως νεφρητιδικού συνδρόμου είναι η μεμβρανοϋπερπλαστική. Είχαμε δύο βασικές κατηγορίες πρωτοπαθούς μεμβρανοϋπερπλαστικής πειραματονεφρίτιδας, δηλαδή που δεν συμμετείχε εξωνεφρικά ο οργανισμός. Ήταν ο τύπος 1 που είχαμε τις κοκκόδες ανοσοειναποθέσεις IgG και C3 και παλιά λεγόταν ο τύπος 2 αυτός που είχαμε μόνο C3 ανοσοειναποθέσεις στον ανοσοφθορισμό αλλά όχι IgG. Είχαν μάλιστα ένα ψευδογραμμοειδές πρότυπο αυτές οι ανοσοειναποθέσεις του C3 και συσσωρεύονταν και στο μεσάγειο. Αυτό πλέον είναι σε 3 σπειραματοπάθεια, εντάσσεται κάπου αλλού. Οι δευτεροπαθείς μεμβρανοϋπερπλαστικές είναι το έδαφος του λύκου με όλες αυτές τις ανοσοσυμπλέγματα που βγαίνουν στον ανοσοφθορισμό, η αντιγονεμία των ιών της υπατήτιδας Β και Σ, βεβαίως δευτεροπαθής και αυτή, γιατί ξεκινάει η βλάβη στο νεφρό από το σπείραμα, αλλά υπάρχει και έξω νεφρικό νόσημα, η κρυοσφαιρινεμία και η ανεπάρκεια της α1 αντιθρυψίνης. Εδώ τώρα, για να προσανατολιστούμε,
Αυτά εδώ που δείχνω τι είναι, σε ποιο χώρο του σπειράματος βρίσκουμε. Σε ποιο χώρο του σπειράματος βρίσκουμε εδώ, παιδιά. Τι λέτε. Τέλεια. Ποδοκύτταρα. Αυτή εδώ τι είναι. Η σπειραματική βασική μεμβράνη. Πολύ ωραία. Εδώ, για κοιτάξτε πού είναι οι ανοσοεναποθέσεις. Είναι κοντά προς τα ποδοκύτταρα. Να τις πω υποεπιθυλιακές. Ή είναι πιο κοντά προς την επιφάνεια του θηριδωτού ενδοθυλίου. Έτσι. Είναι λοιπόν υπενδοθυλιακές οι ανοσοεναποθέσεις εδώ της μεμβρανοϊπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας. Να και η αμυλοείδωση. Βλέπετε το αμυλοειδές. Ξεκίνησε υπενδοθυλιακά, αποθηκεύτηκε όμως στο μεσάγγιο που είπαμε επικοινωνεί μέσω της ασυνεχούς πειραματικής βασικής μεμβράνης. Να και η πολυκότητα. Βεβαίως μπορεί να κάνει νεφρωσικό σύνδρομο. Οπότε όταν ένας άρρωστος κάνει νεφρωσικό σύνδρομο και η αιτία είναι της αμυλοείδωσης, τι άλλο πρέπει να πω στον νεφρολόγο. Εντάξει, την είδα την αμυλοείδωση. Αρκεί αυτό. Δεν πρέπει να πω και κάτι άλλο όταν βρω την αμυλοείδωση. Τι λέτε. Τι γνωρίζετε. Το είδος. Είναι ας πούμε μια αλφα-αλφα. Βεβαίως. Είναι μια αλφα-αλφα αμυλοείδωση. Πολύ σωστά. Που είναι στο πλαίσιο χρόνιας αντιγονεμίας. Δηλαδή μια ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Μιας χρόνιας οστεομυελίτιδας. Μιας φυματίωσης. Ή είναι αλφα-L. Και αν είναι αλφα-L η αμυλοείδωση, γιατί πρέπει να ψαχτεί ο ασθενής και έχει αμυλοείδωση αλφα-L στο νεφρό. Πάρα πολύ σωστά. Μήπως έχει πολλαπλό μυέλωμα ή κανένα άλλο β' λεμφοκυταρική εξεργασία. Βεβαίως. Οπότε τότε πρέπει να δούμε πως έχει παραπρωτεΐνη, έτσι, με την ηλεκτροφόρηση εκεί στον ορό, να δω και μήπως αποβάλει το λεύκομα Μπενς Τζόουνς στα ούρα, που είναι η λεγόμενη νεφροπάθεια από τους κυλίνδρους ελαφράς αλύσου. Να το, εδώ θα μπορούσε να είναι αυτό αμυλοειδές. Δεν μου βγάζει κονγκό, άρα δεν είναι αμυλοειδές, αλλά ταιριάζει αυτή η οζόδης διαμόρφωση εδώ των υποκυταρικών περιοχών από διαβητική νεφροπάθεια, έτσι, αυτή είναι η οζόδης. Η οζόδης πειραματοσκλήρυνσης του διαβήτη. Το τελειώσαμε. Το νεφρωσικό σύνδρομο, Πάμε στο δεύτερο περιστατικό. Ένας νέος άρεν, από το ιστορικό δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Κόκκινα ούρα, μάλιστα, αιματουρία. Υπέρταση μαζί με αιματουρία. Καταλαβαίνουμε ότι η υπέρταση πιθανότατα είναι και νέος ο ασθενής, είναι νεφρογενής. Είναι δευτεροπαθής υπέρταση, δεν είναι η ιδιοπαθής υπέρταση. Έχουμε δύο σταυρούς στο λεύκομα. Δεν είναι πολύ το λεύκομα. Οι δύο σταυροί εδώ είναι... Ένα λεπτό, να δούμε τι είναι αυτοί οι δύο σταυροί. Στον ορό, τα ερυθρά είναι, γιατί είναι εδώ το σήμα αυτό και δεν βλέπω, εσείς θα το δείτε στη διαφάνεια. Μέχρι εδώ δηλαδή, για τι σύνδρομο μιλάμε. Κόκκινα ούρα, υπέρταση. Βλέπω μετά ολιγορία, βλέπουμε επιφόρτιση της κυκλοφορίας, κατακράτηση υγρών. Τι λέτε να είναι? Ναι, μοιάζει, μπράβο. Όχι, οξία, νεφρική ανεπάρκεια θέλει ανουρία. Είναι νεφρητιδικό. Αλλά ήδη, παιδιά, από την έναρξη, βλέπετε ότι είναι οριακά αυξημένη ήδη η κρεατινίνη με το που έρχεται. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Καθώς περνάει μια εβδομάδα, λέει ότι έχει και ναυτία και έμετους. Πώς μπορεί η ναυτία και η έμετη σαν κλινικό σύμπτωμα να συνδέεται με προσβολή του νεφρού? Τι λέτε? Τι μπορεί να δηλώνει αυτό η ναυτία και η έμετη? Όταν συνδέεται με νεφρική βλάβη. Τι μπορεί να δηλώνει η ναυτία και η έμετη? Ναι, πράγματι, ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ναι, αυτό πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι δείκτης ότι έχουμε νεφρική ανεπάρκεια αυτό. Έτσι. Και μένουν όλα τα τοξικά προϊόντα, δεν μπορεί να αποβληθούν και έχουμε αυτά τα συμπτώματα. Εν προκειμένου φυσικά, αυτό μην νομίζω ότι πάντα αυτό το πράγμα πρέπει να το αποδίδουμε εκεί. Όλα μαζί συνεκτιμώνται. Έτσι.
Είπαμε λοιπόν την ολιγουρία, αλλά τι μας έκανε? Μας έκανε οξία νεφρική ανεπάρκεια. Έτσι. Και φυσικά υπέρταση. Οι νεφροί είχαν φυσιολογικό μέγεθος, δεν είχαν διατάσεις, δεν είχε υδρονέφρωση. Να δούμε τη γενική ούρον. Το κλειδί, Γιώργο, θα μου αφήσει το κλειδί να κλειδώσω. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα λεύκωμα 2 σταυροί. Αίμα 4 σταυροί. Ο ήχος επανήλθε. Έχει επανέλθει ο ήχος. Επανέλθει. Ωραία. Πάνω από 40 ερυθροκύτταρα, μάλιστα. Άρα έχουμε, βεβαίως έχουμε μια αιματουρία. 5 με 10 ερυθροκυταρικοί κύλινδροι, Πλέον κάνουν κυλίνδρους τα ερυθρά, έτσι. Κανονικά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στα ούρα. Κύλινδροι. 10 λευκά αιμοσφαίρια, κάπως τσιμπημένα. Αιματοκρίτης βλέπετε 38, οπ. Δείτε μέσα σε μια εβδομάδα δείκτες, Βλέπετε, μέσα σε μια εβδομάδα. Ποιο σύνδρομο πια είναι λοιπόν αυτό? Ξεκίνησε σαν οξυνεφρικητικό, αλλά σε τι εξελίχθηκε? Είναι αυτό που λέμε ταχαίως εξελισσόμενη σπειραματική βλάβη. Ταχαίως εξελισσόμενη νεφρική ανεπάρκεια. Μέσα σε μια εβδομάδα δείτε τη μέση. Το ύπαρ είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχουν άγκα για αγκίτιδα, ούτε αντιπυρηνικά αντισώματα για λύκο, ούτε λίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Έχει όμως κάνει οξία νεφρική ανεπάρκεια, Κατακρατάτε υγρά, αυτό είναι οξύ περιστατικό. Γίνεται νεφρική βιοψία να δούμε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την ταχαίως εξελισσόμενη νεφρική βλάβη και βάσει αυτών που θα δούμε στο πνεομικροσκόπιο όπως και στον ανοσοφθορισμό, βλέπετε ότι ξεκίνησε πλασμαφαίρεση. Στο επόμενο 15ήμερο πήγε καλά, έπεσε η τιμή της κρεατινίνης, μειώθηκε ένα περιφερικό είδημα το οποίο προφανώς οφειλότανε στην ολιγουρία, έτσι, στην κατακράτηση δηλαδή, και όχι στη μεγάλη λευκοματουρία. Είπαμε ότι το είδημα έχει διτή αιτιοπαθογένεση, σταμάτησε και η αιματουρία. Τι περιμένουμε, ποιο είναι το μορφολογικό γνώρισμα το οποίο συνοδεύει την ταχαίως εξελισσόμενη σπειραματική βλάβη? Τι βλέπουμε εδώ, σε αυτό το σπείραμα, τι έχει δημιουργηθεί εδώ? Δείτε, τι είναι αυτό, εδώ πέρα, μπράβο, μινοειδή σχηματισμή. Που όταν κυριαρχούν, μιλάμε για την μινοειδική σπειραματονεφρίτιδα, εντάξει. Κυρίως υπερπλάσσονται τα τυχωματικά επιθυλιακά κύτταρα και μπορεί να υπάρχουν και κάποια μονοπύρινα από το αίμα. Συμπιέζει το σπείραμα, ο μινοειδής σχηματισμός και είναι ένα αποτέλεσμα σοβαρού τραυματισμού του σπειράματος. Εντάξει. Τώρα, την παθογένεση. Μήπως θυμάστε από το προηγούμενο μας μάθημα τις οντότητες που προβάλλουν κατεξοχήν με ταχαίως εξελισσόμενη σπειραματική βλάβη με μινοειδείς σχηματισμούς και πολλές φορές έχουν και το πρότυπο της εστιακής τμηματικής νεκροτικής σπειραματοπάθειας. Εδώ μπορεί να είναι μια περιοχή νέκρωσης. Βεβαίως, το ένα είναι η αγκίτιδα, οι ανκαγκίτιδες, πολύ ωραία. Το άλλο είναι η αντι-GBM, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και το τρίτο είναι μια άνοσο συμπλεγματική σπειραματονεφρίτιδα, η οποία μετέπεσε σε μινοειδική. Πολύ ωραία. Να δούμε εδώ τι ήταν. Λοιπόν, αρχικά είχαμε συμπτώματα οξέως νεφρητικού συνδρόμου, υπέρταση, αιματουρία, ολιγορία, αλλά αρχίσανε και αυξανόντουσαν η κρεατινίνη, γινόταν δηλαδή νεφρική κάμψη. Τώρα, το οξύ νεφρητικό σύνδρομο, αν το πάρουμε σκέτο, έτσι, όχι να μεταπίπτει σε μινοειδική. Ένα συχνό αίτιο στις χώρες τις αναπτυσσόμενες είναι η μεταλλιμόδης. Είναι η μεταλλιμόδης. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι ανοσοσυμπλεγματική η μεταλλιμόδης, αναποτύπτει IgG και C3, κάτι σαν γρομπαλάκια υποεπιθυλιακά, υπομορφή αδρών εναποθέσεων, έτσι. Όχι των, όπως είναι οι μεμβρανώδεις που είναι έτσι λεπτές, εδώ είναι αδρές. Αυτό όμως είναι το οξύ νεφρητικό σύνδρομο. Εμάς εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Έχουμε οξία νεφρική ανεπάρκεια, αυξήθηκε κρεατινίνη, ολιγουρία, ανουρία κτλ. Γι' αυτό έκαναν την αυτεία και τους εμέτους. Κατακράτηση υγρών, οπότε υπέρταση και είδημα.
Και βλέπαμε τα ερυθροκύτταρα αυτά της πειραματικής αιτιολογίας, τα δυσμορφά της οξείας νεφρικής βλάβης. Λοιπόν, η μινοειδική είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, εδώ. Για πείτε μου, παιδιά, εδώ βλέπουμε ένα σπείραμα πρώτα απ' όλα, σε μεγάλη μεγέθυνση, με τη χρώση ΠΑΣ γύρω-γύρω. Θέλω να μου γνωρίσετε αυτήν εδώ την περιοχή. Τι σας δείχνω τώρα εδώ, τι είναι αυτή εδώ η περιοχή που βλέπετε. Τι λέτε να είναι. Στο σπείραμα αυτή εδώ η περιοχή, σε αντιπαραβολή με αυτή. Εδώ πέρα. Ας πάρουμε όμως πρώτα εδώ. Εδώ τι είναι. Τι λέτε. Μπράβο. Εδώ είναι το φυσιολογικό. Εδώ τι είναι αυτό. Απ' την άλλη μεριά τι είναι αυτό. Τούτο. Τι είναι αυτή εδώ η περιοχή. Η νοτικό. Εδώ θα μπορούσες να το πεις η νοτικό. Εδώ θα μπορούσες να το πεις η νοτικό. Εδώ τι είναι. Είναι ο μινοειδές σχηματισμός. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτήν εδώ την περιοχή, εδώ μέσα. Μέσα στο μινοειδή σχηματισμό, ε. Τι λοιπόν περιοχή μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να είναι μια περιοχή ίνωσης, αλλά κάνω τη μασόν και δεν μου την κάνει πράσινο γαλάζιο. Άρα τι είναι. Είναι μια περιοχή νέκρωσης. Οπότε στη μασόν μου βάφει κόκκινη. Θρόμβος δεν πολύ παίζει να είναι. Γιατί δεν πολύ παίζει να είναι θρόμβος. Γιατί δεν είναι στο σπείραμα μέσα στους αυλούς. Των τριχοειδών είναι πού. Μέσα στο μινοειδή. Μέσα στο μινοειδή σχηματισμό. Και δεν έχει αγκία να θρομβωθούν. Εντάξει. Άρα, εδώ τι βλέπουμε τώρα. Έχουμε ένα μεγάλο μινοειδή σχηματισμό που αναγνωρίζεται αυτή η περιοχή εδώ της συνικής, που είναι πολύ κοντά στην περιοχή της νέκρωσης, έτσι, αυτή η περιοχή της συνικής, που προέρχεται από τις σπασμένες βασικές μεμβράνες, γιατί εδώ είναι η αντι-GBM. Και πολύ χαρακτηριστικά δείτε ότι συγκριτικά έτσι με αυτό που θα περίμενε κανείς σε μια ανοσοσυμπλεγματική σπειραματοπάθεια, το φυσιολογικό σπείραμα δεν πάσχει και ιδιαίτερα. Βλέπω ανοιχτούς εδώ τους αυλούς των τριχοειδών, δεν βλέπω πολλά κύτταρα, δεν πάσχει πάρα πολύ. Ωραία. Να λοιπόν εδώ η μινοειδική, δείτε που έχει σπάσει, δείτε εδώ στη χρώση αργύρου που αναδεικνύει τις πειραματικές βασικές μεμβράνες, έχει σπάσει, αλλά το άλλο σπειραματάκι, αν εξαιρέσουμε εδώ την περιοχή αυτή, που είναι η πάσχουσα περιοχή, πέραν του μινοειδού σχηματισμού, το άλλο σπείραμα δεν πάσχει ουσιοδός. Αυτό χαρακτηρίζει την αντι-GBM. Τώρα, πρέπει να δούμε τον ανοσοφθορισμό. Όταν είναι αντίσωμα έναντι των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, έχουμε γραμμικό πρότυπο στην ανοσοκαθήλωση της IgG. Όταν έχουμε τον τύπο 2 και μπλέκονται ανοσοσυμπλέγματα, το πρότυπο είναι κοκκόδες. Μπορεί να είναι μια μεμβρανοϊπερπλαστική, μια άλλη ανοσοσυμπλεγματική, μια μεταλλημμώδης, μια IgA, νεφροπάθεια, η οποία τι να κάνει, να μετέπεσε σε ταχαίως εξελισσόμενο. Στον τύπο 3 δεν υπάρχει αιτιοπαθογένεση αυτών των προηγούμενων τύπων. Δηλαδή ο ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός. Τότε κοιτάμε τα άγκα στον ορό. Είναι οι λεγόμενες ανοσοπανικές αγκίτιδες. Προσοχή όμως, γιατί και το περί το 1 τρίτο των ασθενών με αντι-GBM μπορεί να βγάζει άγκα. Έτσι, ο ανοσοφθορισμός θα μας λύσει το θέμα. Έχει γραμμική ανοσοκαθήλωση IgG, αντι-GBM. Είναι ανοσοπενική η περίπτωσή μας, άγκα αγκίτιδα. Νάτι. Αυτή είναι η γραμμική ανοσοκαθήλωση, με πρότυπο, το βλέπω εδώ το πρότυπο φυσικά, περιφερικό, γιατί εκεί στρέφονται τα αντισώματα έναντι των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, γι' αυτό και βοήθησε πάρα πολύ τον άρρωστο η πλασμαφαίρεση, γιατί πήγε και απομάκρυνε αυτά τα κυκλοφορούντα αντισώματα. Και εδώ πέρα δεν αναδεικνύονται εναποθέσεις υπερμικροσκοπικός. Περίεργο, ε! Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δεν βλέπουμε εκείνα τα μαυράκια που βλέπαμε τις ανοσοεναποθέσεις που είδαμε στη μεμβρανώδη, στην μεμβρανοϊπερπλαστική, δεν τα έχει εδώ πέρα. Γραμμική λοιπόν η ανοσοκαθήλωση της IgG και όχι κοκκόδης. Άρα δεν είναι ανοσοσυμπλεγματική σπειραματοπάθεια. Φυσικά εδώ βλέπουμε ότι αν δούμε στο ηλεκτρονικό σπάνε, δείτε εδώ πως έχει σπάσει η σπειραματική βασική μεμβράνη, βαριά σπειραματική βλάβη. Πάντως, έτσι όπως βλέπαμε τις ανοσοεναποθέσεις που είδαμε πριν στις
ανοσοσυμπλεγματικές, εδώ δεν τη βλέπουμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι λύκο, τι λέτε? Μια τέτοια εικόνα θα μπορούσε να είναι σε λύκο, τι λέτε παιδιά? Τι λείπει? Βεβαίως, δεν βλέπουμε ανοσοεναποθέσεις. Στο λύκο και στον ανοσοκθορισμό, αλλά και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο υπάρχουν ανοσοεναποθέσεις. Εδώ, να, εδώ είναι στο λύκο. Είναι δομινοειδής σχηματισμός, βλέπετε. Εντάξει, μινοειδική. Αλλά βλέπετε εδώ ότι υπάρχει παθολογία μέσα στο σπείραμα, εντάξει. Έχει αυξημένη κυταρική παρουσία. Πάσχει και το υπόλοιπο σπείραμα. Και φυσικά εδώ, αν κάναμε ανοσοφθορισμό, το σήμα τι θα ήταν για νοσοκαθήλωση? Κοκκόδης. Όχι γραμμική. Και κοιτάζαμε φυσικά εδώ τι κάνει το σπείραμα. Το υπόλοιπο λοιπόν σπείραμα, το οποίο πάσχει μορφολογικά, κάτι που δεν το κάνει ούτε στο anti-GBM και πιθανώς ούτε και στο AMCA, αν δεν έχει την χινάνκα σπείραμα του νεφρίτη, αν δεν έχει την τμηματική νέκρωση, εδώ πέρα θα το κάνει. Και σαν εδώ πέρα, επειδή έχει υπερπλαστική, ας πούμε, μορφολογία, φυσικά θα ήταν κάποια από τις υπερπλαστικές τάξεις στην νεφρίτιδα του λύκου. Α, εδώ είναι ο μινοειδής. Κυταρικός, έτσι, ενεργός. Μην έχει γίνει νόδης. Ωραία. Εκεί ήταν οι περιοχές της υπερπλασίας ενδοτριχοειδικής. Ωραία. Η ΆΝΚΑ, είπαμε, θα ήταν ανοσοπενική. Προχωράμε σε αυτό το περιστατικό. Άνδρας 33 ετών, υποτροπιάζουσα αιματουρία. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Το αίμα 4 σταυρί, δεν έχουμε λευκά, ούτε βακτήρια, ούτε κυλίνδρους, ούτε λεύκομα. Μια ήπια λευκοματουρία θα μπορούσε να υπάρχει. Από τη φυσική εξέταση, τίποτα. Εντάξει. Το τελευταίο εξάμεινο, λοιπόν, έχει υποτροπιάζουσες αιματουρίες. Από τον υπόλοιπο παρακλινικό έλεγχο, φυσιολογικοί ηλεκτρολίτες, ουρία, εντάξει. Τα λευκά, κάπως τσιμπημένα. Βασικά το πρόβλημά μας είναι η αιματουρία. Εντάξει, η οποία υποτροπιάζει. Δεν υπάρχει πέτρα. Έχει ελεγχθεί απεικονιστικά το ουροποιητικό. Δεν υπάρχουν πέτρες να δικαιολογήσουν την αιματουρία. Δεν υπάρχουν μάζες ούτε στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού ούτε στο νεφρό. Από το υπερηχογράφημα, έτσι, από απεικονιστικές εξετάσεις τα βλέπουμε αυτά και γίνεται μια νεφρική βιοψία για να δούμε πού είναι αυτή η αιματουρία. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα και τα ερυθρά θα έχουν τέτοια μορφολογία που θα πιθανολογούμε σπειραματική προέλευσή τους, έτσι, τα αποβαλώμενα ερυθρά σταγόνα. Να, τι βλέπετε εδώ? Είναι κάπως αυξημένο το μεσάγγειο. Μάλιστα. Κυρίως υπό τη μορφή της θεμελίου ουσίας. Δεν είναι τόσο πολλά κύτταρα αυξημένα, ομολογώ. Αλλά σίγουρο ότι έχει εδώ στην μπάς που βάφει τις περιοχές έτσι του κολαγόνου 4, που είναι και το μεσάγγειο, ότι είναι αυξημένο. Η αυλή είναι ανοιχτή, άρα δεν υπάρχει ενδοτριχοειδική υπερπλασία και ό,τι βλέπουμε είναι διεύρυνση του μεσαγγείου. Μάλιστα. Εστιακή λοιπόν υπερπλασία κάποιων κυττάρων ή διάθετη, απουσία φλεγμονής. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει αν ήταν δεύτερο παθή στη σπειραματοπάθεια. Και υπήρχε η πορφύρα Henoch-Schönlein. Και τι βλέπουμε εδώ? Είναι η συχνότερη σπειραματοπάθεια, που είναι η IgA. Βλέπουμε εδώ. Εδώ αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται η υπερπλασία και των μεσαγγειακών κυττάρων. Βλέπετε εδώ, έχουμε κάνει μασόν. Εντάξει. Και αν ψάξουμε πάρα πολύ καλά, έτσι, και είναι και καλή η χρώση, μπορώ ακόμα να βλέπουμε και τις, δείτε εδώ, αυτές τις κόκκινες εδώ περιοχές. Βλέπουμε τις ανοσοεναποθέσεις, αυτό που θα δείξει ο ανοσοφθορισμός και το ηλεκτρονικό. Λοιπόν, είναι η IgA, η νόσος των παιδιών, η πιο συχνή της εμφάνιση, παιδιά, είναι μια-δυο μέρες, προσέξτε το χρονικό σημείο, μια-δυο μέρες μετά από μια λίμωξη, είτε του αναπνευστικού, είτε του ουροποιητικού, είτε του γαστρεντερικού. Υποχωρεί η αιματουρία συνήθως, αλλά υποτροπιάζει. Λοιπόν. Σημαντική αιτία λοιπόν υποτροπιάζουσας αιματουρίας. Όταν μπει η διάγνωσή της με τη βιοψία, την νεφρική, είναι μια βραδέως εξελισσόμενη νόσος που τελικά οδηγεί και το 1 τρίτο των ασθενών σε νεφρική κάψη. Πιθανολογείται αυξημένη σύνθεση IgA σε απάντηση βιλιρογονικών λοιμόξεων. Εδώ υπάρχουν ανοσοσυμπλέγματα τα οποία όμως είναι αποκλειστικά στο μεσάγγειο. Δεν εμπλέκουν τη σπειραματική βασική μεμβράνη. Να, δείτε το πρότυπο,
κοκώδες γιατί είναι ανοσοσυμπλεγματικό, αλλά μεσαγειακό, όχι περιφερικό. Εντάξει. Τώρα, η πορφύρα Henoxyl-9 υπάρχει πάλι μεσαγειακή αναπόθεση της IgA, είναι δηλαδή μια δευτεροπαθής IgA νεφροπάθεια, γιατί φυσικά, εκτός από την έναρξη της προσβολής των νεφρικών σπειραμάτων που την κάνουν σπειραματοπάθεια, υπάρχει και σπειραματική νόσος με πορφύρα στο δέρμα, θα τη δούμε παρακάτω, την αιμορραγία της πορφύρας, κοιλιακό πόνο και αιμορραγία στο γαστρεντελικό σωλήνα και αρθρίτιδα. Άρα είναι μια δευτεροπαθή σπειραματοπάθεια. Να την πορφύρα, Δείτε τις αιμορραγίες της πορφύρας. Κάνεις νεφρική βιοψία, βρίσκεις IgA, δευτεροπαθής IgA νεφροπάθεια. Πορφύρα Henoxyl-9. Για δείτε τις ανοσοαναποθέσεις. Ας προσανατολιστούμε λίγο. Πάμε να δούμε τις πειραματικές βασικές μεμβράνες. Αυτή. Ωραία. Αυτή εδώ. Αυτό το κυταράκι τι λέτε να είναι? Αυτό. Ωραία. Ενδοθυλιακό. Αυτό τι λέτε να είναι? Έχει γύρω του θεμέλια ουσία όπου υπάρχουν και ανοσοεναποθέσεις. Βλέπετε τις ανοσοεναποθέσεις στο μεσάγειο. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει. Να τες λοιπόν. Οι ανοσοεναποθέσεις, άνοσο συμπλεγματική νόσος, ακίδες όχι, ακίδες απαντούν στη σπειραματική βασική μεμβράνη, όχι στο μεσάγειο, και είπαμε στο στάδιο 2 της μεμβρανόδους, γιατί πάνε εκεί κάθονται τα νοσοσυμπλέγματα και ζουλάνε εκεί τις σπειραματικές βασικές μεμβράνες και κάνουν τα αγκαθάκια. Εδώ είναι στο μεσάγειο, αποκλειστικά. Δείτε εδώ τη σπειραματική βασική μεμβράνη. Ούτε επί τα εντός ανοσοεναποθέσεις, ούτε επί τα εκτός. Όλες οι ανοσοεναποθέσεις αμυγός στο μεσάγειο. Άρα πρότυπο μεσάγειο υπερπλαστικό. Ασυμπτωματική αιματουρία, εκτός από την νεφροπάθεια IgA, κάνει και το Alport και νόσος της λεπτής πειραματικής μεμβράνης, που φυσικά η λεπτής πειραματική μεμβράνη διαγνώσκεται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Για να δούμε. Το όψιμο στάδιο του Alport, στο πρώιμο στάδιο δεν έχει αλλιώς το φωτομικροσκόπιο. Μετά μπορεί να σου κάνει μια χρόνια διάμεσο σωληνωριακή νεφρίτιδα, τι να είναι αυτό. Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, που σας είπα το πρότυπο της εστιακής τμηματικής δεν είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, μιας οντότητας απαραίτητα. Το παίρνουν πολλές οντότητες και πρέπει να δούμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τις ανομαλίες. Πάμε να δούμε. Να, δείτε εδώ πέρα έτσι μια περιοχή σαν τμηματικές σκληρύνσεις, μια παρουσία φλεγμονωδών κυτάρων. Βλέπετε τα κουκκιδάκια στο υπόστρωμα. Μάλιστα, την εστιακή τμηματική σκλήρυνση. Να τα δεις αυτά, δεν είναι ειδικά ευρήματα. Είπαμε πολύ κουμπωμένοι στο πρότυπο της εστιακής τμηματικής. Δεν βιαζόμαστε να το πούμε ότι είναι εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση αν δεν μελετήσουμε. Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν το Alport. Πάλι εδώ πέρα μια περιοχή σκλήρυνσης τμηματικής που όμως δεν είναι παθογνωμονική για αυτό το σύνδρομο. Εδώ σας απαριθμώ που μπορεί να παρατηρηθεί αυτό το πρότυπο της εστιακής τμηματικής πειραματοσκλήρυνσης. Ιδιοπαθώς κάνει νεφρωσικό σύνδρομο. Δείτε παιδιά και την κλινική εκδήλωση, έτσι. Δηλαδή μια ιδιοπαθής εστιακή τμηματική πειραματοσκλήρυνση που θα μπορούσα να την πω αυτή εδώ, θα έκανε νεφρωσικό. Δεν θα έκανε αιματουρία. Εντάξει. Το έδαφος της νεφροπάθειας IgA θα έχει φυσικά τις ανοσοεναποθέσεις της IgA στον ανοσοφθορισμό και σε λίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να πάρουν το πρότυπο της εστιακής τμηματικής πειραματοσκλήρυνσης χωρίς να είναι η οντότητα εστιακή τμηματική πειραματοσκλήρυνση. Γι' αυτό σας λέω θέλει πολύ καλό συνδυασμό και των τριών ιστοπαθολογικών, ας πούμε, όπλων, τη μορφολογία, την ανοσοϊστολογία, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, αλλά και το ιστορικό με την κλινική εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό για τη διάγνωση. Α, εδώ πέρα, κάποια ουδέτερα λίπη να συσσωρεύονται σε στοιχεία έτσι του διαμέσου υποστρώματος, κάποιοι βλενοπολυσακχαρίδες, έχουν μια αφρόδια εμφάνιση, είναι ένα, όχι πρωτεύον, ένα δευτερεύον διαγνωστικό κριτήριο. Να, και το πρωτεύον είναι αυτό. Εδώ. Δείτε εδώ πώς είναι έτσι κατσαρωμένη η σπειραματική βασική μεμβράνη, αυτή.
πάχυνση της πυκνής στιβάδας, της πειραματικής βασικής μεμβράνης, έτσι με ένα καλαθοειδές πλέψιμο και φωτεινές ζώνες. Υπάρχει και μια εξάλειψη πιθανώς ποδοειδών προς εκβολών. Δείτε τη πειραματική βασική μεμβράνη, παιδιά, εδώ. Εντάξει. Είναι μια περιοχή που βάζει τη διάγνωση του κληρονομούμενο, έτσι, σε σχέση με το χρωμόσωμα C, συνδρόμου Alport, και υπάρχει εδώ μια μεταλλαγή στο γονίδιο που κωδικεύει την άλυση α5 του κολαγόνου τύπου 4. Άρα εδώ η διάγνωση μπαίνει από το ηλεκτρονικό. Δεν μπαίνει ούτε από τη μορφολογία, που είναι η μορφολογία της εστιακής πνευματικής πειραματοσκλήρησης, ούτε από τον ανοσοφθορισμό, δεν υπάρχει ευρήματα εδώ πέρα, μπαίνει από το ηλεκτρονικό. Εδώ είναι φυσιολογική η σπειραματική βασική μεμβράνη, αντίθετα σε αυτήν εδώ την περιοχή είναι πάσχουσα. Πάσχει έτσι η πυκνή στιβάδα, είναι αυτό το κεντρικό συστατικό της πειραματικής βασικής μεμβράνης. Να συνοψίσουμε τα σύνδρομά μας, το οξύνεφρικητικό σύνδρομο, ευνίδια κατάσταση αιματουρίας, ήπιας ως μέτριας λευκοματουρίας, κάποιας ολιγουρίας που μπορεί να φορτώσει την κυκλοφορία, η ταχαίως εξελισσόμενη που ξεκινάει έτσι, αλλά σύντομα υπάρχει απώλεια της νεφρικής λειτουργίας, η χρόνια σπειραματονεφρίτιδα είναι βραδία και προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, με συνοδό αιματουρία και λευκοματουρία. Ουσιαστικά είναι μια νόσος που μέσα σε ένα διάστημα λίγων ετών φτάνουμε στην αιμοκάθαρση ή στη μεταμόσχευση. Η ασυμπτωματική λευκοματουρία, όχι τόσο ήπια αν υπάρχει, αλλά κυρίως η αιματουρία, χωρίς υπέρταση, δεν είναι νεφρητιδικό, είναι σκέτ, προβάλλωσα η αιματουρία. Σύντομα, σύντομα μετά από λοιμώξεις, χωρίς υπέρταση, χωρίς είδημα, χωρίς ουσιώδη λευκοματουρία. Αυτό είναι ένα ιστορικό που ταιριάζει με την συχνότερη σπειραματοπάθεια που είναι η IgA και φυσικά το νεφροσικό σύνδρομο, όταν χάνονται πάνω από 3 με 3,5 ανά 24 γραμμάρια λευκόματος με υπολευκοματινεμία, υπερλιπιδεμία και είδημα. Και εδώ πέρα φυσικά υπάρχουν και κάποια στοιχεία υπογεμίας, έτσι, στο νεφροσικό σύνδρομο υπογεμίας. Γιατί τι συμβαίνει αυτό? Γιατί γίνεται το είδημα λόγω πτώσης της κολοϊδοσμωτικής πίεσης, οπότε μπορεί να έχει κανείς και μειωμένο όγκο αίματος. Λοιπόν, τώρα, επειδή τα επόμενα περιστατικά δεν άπτονται πρωτοπαθών σπειραματικών νεσωμάτων, θα πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα, το οποίο θα μου καθορίσετε εσείς τη διάρκεια και να συνεχίσουμε μετά. Τι λέτε? Πόση ώρα θέλετε διάλειμμα για να ξεκουραστείτε λιγάκι και να συνεχίσουμε μετά στα υπόλοιπα περιστατικά? Μήπως δεν θέλετε διάλειμμα, θέλετε να το πάμε σε ρί? Δεν βλέπω πολλές προτάσεις από τα 86 παιδιά, από τα 300 που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ζωντανά. Ζωντανά, τέλος πάντων. Ωραία, 5 με 10 λεπτά, μάλιστα, άρα είναι και μισή, πολύ ωραία. Γύρω στις παρά 20 θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα περιστατικά μας. Τα λέμε σύντομα, λοιπόν.